Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Hi TV, το ΜΕΣ, έτσι απλά. Από αυτό το μικρό κανάλι θα σας πούμε απόψε πως η διάλυση 160 από τις βαρύτερες, μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες αυτού του τόπου χάθηκαν άδικα και σήμερα η ελληνική δικαιοσύνη ανεβαίνει σε ένα ύψος που κάπως αργά βέβαια, που λύνει αυτό το τεράστιο θέμα η ελληνική δικαιοσύνη, η οποία έτσι αλλιώς μπορεί όταν θέλει, μετά τη δίκη του Κολοκοτρώνη, μετά το όχι του Έλληνα δικαστή που δεν θα υπολογίσει τις συνέπειες, γιατί μπορεί ένας δικαστής, δυο, τρεις, να χαθούν πρόσκαιρα. Από εκεί και πέρα όμως, η θέση τους πάλι θα τους περιμένει. Γιατί το δικαστικό σώμα μπορεί να προσφέρει, αυτή η εξουσία, μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά στον τόπο μας. Έτσι λοιπόν αποδεικνύεται ότι ο περιβόητος αυτός νόμος που κατέστρεψε αυτές τις τεράστιες ελληνικές βιομηχανίες, σας το διαβάζω, είναι από την εφημερίδα Express, δεν έγινε πρωτοσέλιδο, γιατί ανάλογα με τη σημασία που θα δοθεί σε αυτό το θέμα ή δίνεται, είναι και ο αντίκτυπος. Λοιπόν, το ρεπορτάζ γράφει: εάν τα δικαστήρια κατά την έκδοση διαταγών πληρωμής δεν επιδικάσουν τόκους υπερημερίες, δεν μπορούν οι τράπεζες να επιτάσσουν από τον οφειλέτη, δανειστή, την απόδοση ανατοκισμού των τόκων, τόκοι περιμερίας που λέμε, έκρινε ο Άριος Πάγος με την υπαριθμό 96-1996 απόφασή του. Στην αντίθετη περίπτωση, δηλαδή αν οι τράπεζες ζητήσουν τόκους υπερημερίες, η διαταγή πληρωμής είναι άκυρη ως προς το ποσό των τόκων που προήλθε από τον ανατοκισμό. Αυτή η απόφαση του Αρίου Πάγου ανεβάζει το ανώτατο δικαστήριο της χώρας μας στην κορφή της δικαιοσύνης. Δηλαδή, το κάνει ακόμα πιο σεβαστό. Και βεβαίως σώνει τις ελληνικές επιχειρήσεις από αυτή τη ληστρική θέση του τραπεζικού συστήματος. Όπως ακούσατε και από αυτή την εκπομπή, με πολύ διακριτικό τρόπο, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, ο κύριος Ιάσον Στράτος, μιλώντας εδώ πριν μερικές μέρες, εξήγησε και εκείνος ότι το τραπεζικό σύστημα είναι σκληρό και πράγματι είχε μία μεγάλη συμμετοχή στην ακριβώς διάλυση μερικών από, τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις και βιομηχανίες. Αυτό είναι το ένα. Και επειδή από αυτή την εκπομπή έχουν δοθεί αυτές οι μάχες από ανθρώπους που θέλησαν μερικοί να τους ονομάσουν γραφικούς, όπως το Σωτήρη Σοφιανόπουλο, εμείς ακούσαμε, μάθαμε και τον στηρίξαμε και τον στηρίζουμε, γιατί οι θέσεις του είναι όλες σωστές. Τις προσυπογράφουμε. Και γι' αυτό συνεχίζουμε και να μιλάμε μαζί του. Σύμπτωση για τους αγώνες αυτής της εκπομπής, στην ίδια σελίδα, στην ίδια εφημερίδα, την ίδια μέρα, είναι απίστευτο. Εδώ η μία είδηση, εδώ η άλλη. Express, μια σοβαρή οικονομική ελληνική εφημερίδα. Έλληνες σιτηροφάγοι, έρευνα του ΙΟΒΕ. Η κατακεφαλήνη κατανάλωση φτάνει τα 22 κιλά ετησίως, όταν ο μέσος κοινοτικός όρος θα είναι μόλις τα 15 κιλά ετησίως. Αυτά για τους αρμόδιους που προσυπέγραψαν ή αποδέχτηκαν τα 61 κιλά σε αυτή την περίφημη συνάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν μερικά χρόνια. Η ουσία είναι ότι ο αγώνας πρέπει να δικαιώνεται όταν γίνεται, και αυτή η δικαίωση απόψε από αυτήν την εκπομπή μας βρίσκει χαρούμενους, γιατί ο αντίκτυπος θα είναι άμεσος. Κάποτε έπρεπε να τελειώσει αυτή η ιστορία και φαίνεται να τελειώνει. Τώρα, εάν εμείς έχουμε συμβάλει πόσο προς αυτή την κατεύθυνση, έστω και ελάχιστο, είναι μεγάλη μας τιμή. Μετά από κάποιο προσωπικό ατύχημα την περασμένη Πέμπτη του κυρίου Σοφιανόπουλου, που απουσίαζε από την εκπομπή και σας είχα
ενημερώσει. Απόψε είναι πάλι μαζί μας, Πέμπτη, στο τακτικό ραντεβού. Σας θυμίζω ότι έχουμε αφήσει ένα θέμα πίσω για συζήτηση. Ο χημικός Σωτήρης Σοφιανόπουλος γνωρίζει καλύτερον εμού τουλάχιστον τα θέματα του κρασιού, τα οποία αφήσαμε στη μέση. Αυτό είναι το κυρίως θέμα για απόψε, πολύ μεγάλο θέμα για την Ελλάδα. Και μια μικρή εισαγωγή από τον κύριο Σωτήρη Σοφιανόπουλο, που πάντα θέλει να είναι μέσα στην επικαιρότητα και θέλει, λέει, να ξυφουλκίσει μαζί μου για λίγο πριν μπούμε στο θέμα. Είναι η προπόνηση τηλεοπτική, αν μπορούμε να την πούμε έτσι, σε εισαγωγικά. Τι άλλο θέλετε? Απόψε σας δικαιώνουν οι εφημερίδες. Ναι. Κύριε Κόντα, η αλήθεια είναι ότι αυτή η απόφαση του Αριουπάγου μπορεί να σημάνει το σταμάτημα της διαλύσεως της ελληνικής οικονομίας. Αυτός ο νόμος, ο οποίος κράτησε 16 χρόνια, και βέβαια εδώ το σημαντικό στην υπόθεση αυτή, για να γίνουμε λίγο πιο σαφείς ως προς τους τηλεθεατές, είναι ότι λέει παρακάτω η απόφαση, την οποία και έχω διαβάσει, ότι δεν προκύπτει ούτε από το νόμο 1083, αλλά ούτε και απόφαση από της Νομισματικής Επιτροπής, ότι αυτοδικαίως οι τράπεζες έχουν το δικαίωμα να το κάνουν αυτό. Υπενθυμίζω ότι η 27 απόφαση του 1988 του Αρείου Πάγου της Ολομελίας παρασυρθήσα η ανωτάτη δικαιοσύνη της χώρας από την απόφαση της Νομισματικής Επιτροπής, η οποία λέει για το δημόσιο συμφέρον, βγάζει το σκεπτικό ακριβώς με αυτό, διότι δεν μπορούσαν ποτέ οι δικαστικοί, δεν πήραν κανένα χαρτί και κανένα μολύβι να κάνουν πράξεις μαθηματικές. Οι δικαστές σκέπτονται νοηματικά. Λοιπόν, ακριβώς εδώ είναι ότι έρχεται το 96, η απόφαση είναι του 95, εκδικάστηκε το 95, το Νοέμβριο του 95, αν θυμάμαι καλά, και καθαρογράφηκε τον Ιανουάριο του 96. Λοιπόν, έρχεται ουσιαστικά με 16 ολόκληρα χρόνια η πολιτεία στο σύνολό της αδράνησε, διότι ουδήποτε μπορούσε να πιστέψει ότι έχουμε ένα κράτος, ή αν θέλετε καλύτερα ένα παρακράτος μέσα στο κράτος, το οποίο δρά εις βάρος του τόπου. Και αυτός ο δρόμος, ο νόμος, με συγχωρείτε, ακριβώς οδήγησε τη χώρα εις την διάλυση, αυτήν την παραγωγική διάλυση των μεγάλων κολοσσέων ελληνικών επιχειρήσεων. Τώρα βέβαια πόσο μπορεί κανένας να αναστρέψει αυτή τη διαδικασία, αυτό είναι το ζητούμενο. Καλείται σήμερα λοιπόν η Τράπεζα της Ελλάδος, κατόπιν αυτής της αποφάσεως, να ανακρούσει πρίμα τα μέχρι τούδε, να τηρήσει τα εκ του νόμου καθοριζόμενα, διότι στο άρθρο 6 αυτού του νόμου λέει ότι η Τράπεζα της Ελλάδος ειδικότερον εκδίδει ειδικότερας οδηγίας όσον αφορά τις σχέσεις των τραπεζών προς αλλήλες προς την Τράπεζα της Ελλάδος και προς την πελατεία των. Αυτές οι ειδικότεροι οδηγίες δεν έχουν εκδοθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος ποτέ. Και είναι αδιανόητον. Μία φορά. Ποτέ. Εκείνη η παλιά που είχαμε δει, που έλεγε και η μία ήρε την άλλη. Ναι. Είμαστε. Έβγαλε μια ερμηνευτική. Ναι, εκείνη ήταν απάντηση σε ερώτημα της τραπέζης. Ναι. Άλλο. Ο νόμος, το οποίο ήρε μετά όμως. Το οποίο μετά από 24 μέρες το ανακάλεσε. Έτσι. Το ανακάλεσε. Εδώ όμως δεν έχει τηρηθεί ο νόμος. Λέει ειδικότερον η Τράπεζα της Ελλάδος εκδίδει, από μόνη της η Τράπεζα της Ελλάδος έπρεπε να εκδώσει. Ερμηνευτικές εγκυκλίους. Ειδικότερας οδηγίας. Όχι ερμηνείες. Όχι. Προσέξτε κύριε Κόντα, είναι λεπτό το θέμα. Όχι ερμηνείες επί του νόμου, οδηγίες. Οδηγίες. Η ερμηνεία είναι να διευκρινίσω τι εννοεί ο νόμος. Οδηγία είναι πώς θα εφαρμόσω τον νόμο. Επακριβώς. Αυτό λοιπόν το πώς δεν το εξέδωσε ποτέ η Τράπεζα ως είχε υποχρέωση εκ του νόμου. Βεβαίως υπάρχει το σκεπτικό ότι δεν μπορεί η εγκύκλειος να είναι, οι ειδικότερες οδηγίες δεν μπορεί να είναι κατώτερες του νόμου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 6 παράγραφος 6. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο νόμος δεν έχει τηρηθεί στο σύνολό του. Και αυτή, όπως πολύ σωστά είπατε, η εγκύκλειος την οποία έβγαλε η Τράπεζα της Ελλάδος προς όλες τις τράπεζες κατόπιν ερωτήματος τραπέζης όσον αφορά την εφαρμογή της 289 της νομισματικής, είναι ακριβώς διευκρινιστική ερωτήματος, το οποίο και ανεκάλεσε. Και αυτό είχε δικαίωμα. Λέει, έκανα μια διευκρίνηση, την ανακαλώ. Αλλά από πότε η Τράπεζα της Ελλάδος κατά το δοκούν έχει το δικαίωμα να τηρεί ή να μην τηρεί τον νόμο? Τον νόμο τον τηρεί και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, έτσι είναι? Ως εκ τούτου δεν ετηρήθη ο νόμος επί 16 ολόκληρα χρόνια, και έρχεται σήμερα το ανώτατο δικαστήριο της χώρας
και λέει, κύριε, από πουθενά δεν προβλέπετε, αν το καλοεξετάσουμε, έπρεπε σήμερα να γίνεται στην Ελλάδα σεισμός, κύριε Χούντα. Όταν έρχεται το ανώτατο δικαστήριο και λέει, δεν προβλέπετε, κύριε, πουθενά αυτό το οποίο εσείς κάνατε, κύριες τράπεζες, εδιελήθη η πυραϊκή πατραϊκή, η Ιζόλα, η Χροπή, η Νάμκο, η Περβίλ, ο Βόμβικας, το Αιγαίο, ο Μαλκότσης, δεν υπάρχει μεγάλη και μικρή ελληνική επιχείρηση που να μην διελήθη από αυτό που έρχεται το ανώτατο δικαστήριο σήμερα και να λέει ότι δεν είχατε δικαίωμα να το κάνετε αυτό, από πού το πήρατε αυτό το δικαίωμα. Ερωτάτε λοιπόν σήμερα, διότι εδώ είμαι υποχρεωμένος να πάω στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, πού τον βρήκες αυτό το νόμο, ρε? Πώς σοφίστηκε σε ένα τέτοιο νόμο να τον περάσει σαν Υπουργός Οικονομικών? Και μάλιστα θα με επιτρέψω να σας πω το εξής περίεργο, ότι προημερών συναντήθηκα συμπτωματικός πριν 15-20 ημέρες με τον κύριο Τσοβόλα. Και επειδή πάντα μέτρωγε αυτό το ερώτημα, να δω τι γίνεται. Τον πλησίασα λοιπόν την ώρα που έφευγε και του λέω, κύριε Υπουργέ, λέω, κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω πώς να σας αποκαλέσω, να σας προσφωνήσω, θέλω να σας κάνω ερώτημα. Μου λέει, ναι. Λέω, γιατί εσείς το ΠΑΣΟΚ, όταν ήρθατε στα πράγματα το 81, δεν καταργήσετε το νόμο 1083 που διέλυσε την οικονομία της χώρας? Απάντηση. Με κοίταξε λοιπόν ο Τσοβόλας καλά και διεπίστωσα, ξέρετε, καμιά φορά από το ύφος του άλλου μπορείς να συμπεράνεις ορισμένα πράγματα, όχι με τα αποδείξεων, αλλά μετά από λίγο, λέει, μα δεν ήταν, λέει, θέμα Υπουργείου Οικονομικών. Προσέξτε. Πρώτον, εγώ δεν τον ρώτησα γιατί δεν το έκανε το Υπουργείο Οικονομικών, του είπα γιατί δεν το έκανε το ΠΑΣΟΚ. Διότι η κυβέρνηση φτιάνει ή ανεργεί και καταργεί νόμους. Η απάντηση λοιπόν ήταν, μα δεν ήταν θέμα του Υπουργείου Οικονομικών. Φρόντισε να βγάλει τον εαυτό του απ' έξω. Ταύτισε τον εαυτό του με το θέμα και του λέω, μα με συγχωρείτε και Τσοβόλα, του λέω, καταλαβαίνετε τι σας ρωτάω, λέω. Ο προηγούμενος Υπουργός Οικονομικών έκανε αυτό το νόμο Εύερτ το 80. Και εσείς γίνετε Υπουργός Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ μετά από ένα χρόνο, 2-3 πόσο γίνεται. Πώς λέτε δεν είναι θέμα του Υπουργείου? Και πάλι κατάλαβα ξεκάθαρο ότι ο άνθρωπος είτε κινέζικα του μίλαγα είτε δεν του μίλαγα, δεν είχε καταλάβει. Λέει, καλά, έλατε από το γραφείο κανένα φορά να τα κουβεντιάσουμε, λέει. Ρωτάς έναν πρώην Υπουργό Οικονομικών γιατί έγινε αυτό το πρόβλημα. Ο οποίος σου ζητάει σήμερα να κυβερνήσει την χώρα. Ο οποίος ζητάει, ναι, δηλαδή. Και ο οποίος δεν ξέρει. Ο οποίος δεν ξέρει ούτε τα του Υπουργείου του. Και βεβαίως ο Ανδρέας, ο οποίος ήταν, εάν υπάρχει. Η λέξη δημαγωγός, έτσι, είναι κάτι συγκεκριμένο, έτσι δεν είναι? Αν θέλουμε την προσωποποίηση του δημαγωγού, αυτός ήταν ο Ανδρέας. Σου λέει, πρέπει να βρω κάποιον, να τον έχω, μου είπα να σχολιάσω το ελληνικό κοινοβούλιο και λέω, αυτό είναι με ύψιλον. Λέει, τι εννοείται? Λέω, προσέξτε, αλλά κοινοβούλιο με ύψιλον από σκυλιά πολύ καλά εκπαιδευμένα. Διότι το κοπρόσφυλλο... Να διαχωρίσουμε τον τίτλο από το χώρο. Από το χώρο. Γιατί στο χώρο είναι διάφοροι. Ναι, εγώ γι' αυτό. Να το βγάλουμε. Διαχωρίζω λοιπόν και λέω. Σεβαστή υπόθεση. Ο θειός μου είχε ένα σκύλο, αλικό σκύλο, πολύ ωραίο εκπαιδευμένο, που το δίνει ένα κόκαλο, το πέταγε μπροστά να πούμε, τίποτα, το κοίταγε. Του λέγε πάρτο, το έπαιρνε. Του λέγε φάτο, άρχισε να το τρώει. Του λέγε άρχισε, το άφηνε. Τέτοια εκπαίδευση. Λοιπόν, μέσα στο κοινοβούλιο είναι εκπαιδευμένοι. Άστο, πάρτο, σήκω στο χέρι σου, κατέβα στο χέρι σου, σήμερα φεύγουμε, αύριο δεν φεύγουμε. Δηλαδή, όλοι πηρούν πιστά τα εντολά του αφεντικού. Αυτό είναι γνωστό. Δεν λέτε τίποτα καινούριο. Λοιπόν, υπακούν στις κομματικές εντολές. Στις κομματικές εντολές. Και ακριβώς βεβαίως. Αυτή ήταν και η όλη υπόθεση και μου έκανε εντύπωση. Τον κοίταγα τον Τσοβόλα, λέω, κύριε Υπουργέ, λυπούμε, λέω, αλλά φαίνεται ότι μάλλον ελληνικά μιλάμε, του λέω, αλλά φαίνεται ελληνικά δεν καταλαβαίνουμε η τι λέμε. Η άποψή σας είναι ότι δεν ήξερε τον νόμο? Ναι, σαφώς. Ιδέα. Χαμπάρι. Δηλαδή, συνέπαρξε με ένα έγκλημα κατά της πατρίδος, χωρίς να γνωρίζει. Τώρα, εάν είναι τόσο καλός ηθοποιός, που παρίστανε ότι δεν καταλάβαινε τι του έλεγα, αλλά εγώ τον έψασε και εξαπρόπτω. Δεν γνώριζε το θέμα, έπρεπε εκείνη τη στιγμή, αν ήξερε, κάπως να φανεί τίποτα. Λες και του μίλεγα για, ξέρω εγώ, για πυράβλους που πάνε στο φεγγάρι. Εν πάση περιπτώσει,
Αυτό σήμερα είναι κάτι το οποίο δεν έπρεπε να περνάει έτσι απαρατήρητο. Έπρεπε οι βιομηχανίες, οι σύλλογοι, όλοι, δηλαδή αυτό πρέπει να διατηρηθεί στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και πρέπει να συνεχίσουν τα δικαστήρια. Ένα δικαστήριο που έγινε προσφάτως στο Μεσολόγγι, είπε ο δικαστής, μα έχουμε και εκείνη την 27 του 88 του Αρείου Πάγου της Ολομελίας, τι να κάνουμε, λέει ένας πρωτοδίκης, ρε παιδιά, λέει, μου δένει τα χέρια ο Άριος Πάγος. Έρχεται όμως τώρα ο Άριος Πάγος και του τα λύνει τα χέρια. Δηλαδή οι δικαστές, οι πρωτοδίκες συνήθως, οι οποίοι σωστά λένε, πάγω, πήγαινε ο δικηγόρος της τραπέζης και του λέγε, κύριε πρωτοδίκα, δικαστάκο του λέγε, εδώ 29 αεροπαγείτε λένε ότι έχει καλός και εσύ θα μας πεις δεν έχει καλός. Και εκεί τον κολώνανε. Αλλά τώρα έρχεται πάλι ο Άριος Πάγος, μετά από βέβαια τόσο καιρό, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ, και λέει, όχι κύριε, αυτό το δικαίωμα δεν το είχατε. Και βεβαίως όταν έχουν γίνει τέτοια εγκλήματα κατά το τόπο και διελήθησαν επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούσαν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, που είναι και το μεγάλο πρόβλημα σήμερα του συνταξιούχου, διότι σήμερα πολύ λιγότεροι άνθρωποι πληρώνουν ΙΚΑ από ό,τι στο παρελθόν. Εκεί έχει σκοντάψει όλη η υπόθεση. Διότι κανένας δεν διευκρίνησε στον κόσμο ότι αυτό το οποίο εισπράττει σήμερα σαν σύνταξη κάποιος, συνταξιούχος, του ΙΚΑ δεν είναι αυτό που του παρεκράτησαν όλα αυτά τα χρόνια, αλλά είναι αυτό που πληρώνει κάποιος άλλος σήμερα για να το πάρει αυτός. Εκεί τα λεφτά πάνε, έχουν φύγουν, πετάξει, τα έχουν πάρει άλλοι και ούτω καθεξής. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ελπίζουμε θα το κρατήσουμε στην επιφάνεια. Έχει παίξει μεγάλο ρόλο ο σταθμός εδώ, ο δικός σας για την υπόθεση αυτή. Και το άλλο για τα 22 κιλά κατά κεφαλή που είχαμε αναλύσει για το τυρί, αυτό το οποίο ενδιαφέρει κύριε Χόντα, πρέπει να δείτε αυτή την κατάσταση εδώ η οποία φτάνει. Βλέπετε ότι ενώ το 1981 όλο κι όλο οι εισαγωγές τυρού στην Ελλάδα ήταν της τάξης των 20.000 τόνων, σήμερα έχουμε φτάσει τους 70.000 τόνους. Και αυτό βεβαίως είναι ξεκάθαρα ένα τυρί πολύ όπως ορθά είδατε, εξαγελαδινού γάλακτος, το οποίο είναι πολύ πιο φτηνό, διότι άλλο το κοστολόγιο του να αρμέγεις με τα χέρια και έτσι κι αλλιώς κι αλλιώτικα όπως είναι το εγωπρόβιο, το οποίο έφτασε στην Ελλάδα. Ενώ κάποτε ήμασταν στους 180.000 τόνους, 18 κιλά κατά κεφαλή, όλο ουσιαστικά ελληνικό τυρί, ελάχιστο εισήγετο, σήμερα πήγαμε στους 22.000 τόνους, άρα κανονικά τι έπρεπε, να εισάγουμε μόνο 40, αλλά εισάγουμε 70. Αυτό τι σημαίνει, ότι χάσαμε από την ελληνική παραγωγή 30.000 τόνους τυρί. Δηλαδή κάποτε παρήγομαι 180.000 τόνους και σήμερα παράγουμε 150. Αυτό είναι καταστροφικό για τη χώρα και αυτές είναι οι λεπτομέρειες, οι αριθμητικές, οι οποίες παίζουν μεγάλο ρόλο. 30.000 τόνοι, κύριε Χούντα μου, είναι 30 εκατομμύρια κιλά και με ένα χιλιάρικο το κιλό είναι 30 δις και με 2 χιλιάρικα το κιλό, που είναι τα ακριβά τυριά, είναι 120 δις έχασε η χώρα, δηλαδή 500 εκατομμύρια δολάρια ελληνικής παραγωγής. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θέλω να δώσω στους ακροατάς, ότι οι εφημερίδες και γενικά όταν ενημερώνεις κάποιον πρέπει να τον ενημερώνεις κατά κάποιο τρόπο ώστε να βγαίνει και ένα συμπέρασμα, έτσι θα γίνει. Παραθέτει εδώ τώρα η εφημερίδα αυτά τα πράγματα, λέει και ορισμένα κιλά, διαβάζει ο ακροατής και μένει ο αναγνώστης και μένει ένα νεφελώδες έτσι κάτι, το οποίο η διευκρίνηση τώρα, αν με παρακολουθήσετε, ακριβώς που έκανα, είναι ότι σε αυτά τα χρόνια από το 81 μέχρι το 95, σε αυτή τη 15ετία, η Ελλάδα έχασε ελληνικά λεφτά παραγωγής 500 εκατομμύρια δολάρια. Που σε τελική ανάλυση θα έπρεπε να είναι ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή θα έπρεπε όχι μόνο αυτά τα 500 εκατομμύρια δολάρια να μην έχουμε χάσει, αλλά και να τα έχουμε αυξήσει. Δηλαδή αυτές οι 40.000 τόνοι έπρεπε να είναι ελληνικό τυρί και αυτό. Δηλαδή να μην χάσουμε 500.000 δολάρια και άλλα 700 που είναι αυτό η διαφορά, δηλαδή να μην έχουμε χάσει ένα δις 200.000 δολάρια στο τυρί, αλλά θα έπρεπε να έχουμε πάρει και ένα δις επιπλέον, έτσι δεν είναι? Δηλαδή η τελική ζημιά
αυτά είναι τα εγκλήματα του κύριου Καραμαλή, του κύριου Σιμίτη, του κύριου Παπανδρέου και όλων αυτών των κυρίων, είναι ότι στο θέμα της γεωργοκτηνοτροφικής διαδικασίας, στο τεράστιο θέμα αυτό που λέγεται τυρί, η χώρα θεωρητικώς έχει χάσει 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Διότι δεν είναι πάντα αυτό που χάνεις πραγματικά, είναι και αυτό που θα είχες κερδίσει, το οποίο δεν κέρδισες, δεν είναι, τα απολεσθέντα. Και αυτό είναι, όπως πολύ σωστά είπατε, εκείνα όλα και όλα τα 61 κιλάκια που μας δώσανε, διότι εάν μας είχαν δώσει το παραπάνω γάλα, με εκείνο το παραπάνω γάλα που είναι φτηνό, θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτό το φτηνό τυρί που σήμερα εισάγουμε. Παραδείγματος χάρη, όλες οι πίτσες της Ελλάδος γίνονται με εισαγόμενο τυρί. Οι μελέτες τις οποίες κάνουμε δείχνουν ότι από αυτές τις 70.000 τόνους τυρί το οποίο εισάγεται, να υπολογίζονται ότι τουλάχιστον οι 50.000 τόνοι πάνε για τα τυριά της πίτσας. Αλλά καταλαβαίνετε τώρα ότι αυτή τη στιγμή που εμείς μιλάμε, πόσες πίτσες βγαίνουν από τους φούρνους όλη τη χώρα. Ποια χιλιάδες. Όλες αυτές έχουν από περίπου 300 γραμμάρια τυρί η κάθε μία επάνω της εισαγόμενο. Αυτό είναι, αν θέλετε, σε πολύ συντομία το συμπέρασμα αυτής της αναφοράς που λέει εδώ πέρα η εφημερής της Τετάρτης. Και η παράκληση δική μου είναι προς βεβαίως όλους αυτούς οι οποίοι, είναι ότι πάντοτε στην πληροφορία την οποία δίνουν εις τον πολίτη, να καταφέρουν να βγάζουν ένα τελικό συμπέρασμα για να του μένει κάτι. Αλλιώς είναι ένα στοιχείο το οποίο, όταν δεν είναι κάτι συγκεκριμένο να του μείνει, το διαβάζει, το ξεχνάει την στιγμή. Δεν μπορεί να τον προβληματίσει περαιτέρω. Κοιτάξτε, κύριε Σοφιανόπουλε, είναι ορισμένα ζητήματα για να μην τρώμε το χρόνο που είναι ακριβώς όπως θα τοποθετείτε. Αλλά επειδή και εγώ είχα τα ίδια ερωτηματικά, τα 150 χρόνια απελευθέρωσης από τους Τούρκους, δεν θα το πιστέψετε, μου το έβαλε έτσι στο μυαλό ο κύριος Πετυχάκης μια μέρα. Και ομολόγω δεν το είχα σκεφτεί. Είναι σημαντικός αριθμός ετών για να μπορούμε να λέμε τώρα πια σαν δικαιολογία, και είναι πραγματική δικαιολογία, ότι ακόμα δεν έχουμε απελευθερωθεί από τους Τούρκους. Όχι. Τα 150 χρόνια είναι πολύ λίγα. Θα έλεγα ότι, προσέξτε, όχι από τους Τούρκους απελευθερώθημε, αλλά υποδουλωθήκαμε εις τους Δυτικούς, και η μεν τουρκική δουλεία εφαίνεται και μάχεται από τον ελληνικό λαό στο σύνολό του, αλλά η φράγκικη δουλεία, η οποία μας επευλήθη, η αφανής, δεν φαίνεται, διότι εγώ δεν μπορώ να φανταστώ πώς είναι δυνατόν, παραδείγματος χάρη, σήμερα να γίνεται αυτό το πανηγύρι της, εγώ θα το πω, της μπουρδολογίας εις βάρος του τόπου, να κανδέει ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του, όταν η χώρα έχει τόσο σημαντικά προβλήματα, και εδώ να τσακωνόμαστε γιατί, για το τίποτα. Για το τίποτα, σε τελική ανάλυση, διότι παρακολούθησα όσο μπόρεσα, όσοι πρόλαβα να ακούσω από το συνέδριο, αν μπορεί να το πει συνέδριο κανείς αυτό, του ΠΑΣΟΚ, και από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όπου το μόνο, και μου έκανε εντύπωση μάλιστα και ο λόγος του Κωνσταντόπουλου. Προσπαθούσα να καταλάβω τι έλεγε αυτός ο άνθρωπος. Έλεγε πάρα πολύ ωραία πράγματα ακουόμενα και έλεγα τίποτα, τίποτα. Μια γλώσσα όπου πολλά ακούς και τίποτα δεν καταλαβαίνεις. Βέβαια ο Κωνσταντόπουλος πήγε και μάρτυρας υπερασπίσεως αυτών οι οποίοι είπαν μπράβο παιδιά που κάψατε τη σημαία και κάψατε και το Πολυτεχνείο. Κάπου θα βρεθούμε, αλλά υπάρχει στο Σεδόρι Παπαγγελίου. Το συμπέρασμα, κύριε Κοντά, είναι ότι η χώρα είναι πολύ οργανωμένα και αφανώς εκτός τροχιάς. Δηλαδή το τρένο που λέγεται Ελλάδα έχει εκτροχιαστεί από χρόνια και κατηφορίζει μέσα σε μία ρεματιά, ενώ στον κόσμο λένε ότι ταξιδεύει πολύ ωραία πάνω στις δράγες του και το μέλλον είναι ωραιότατο. Όταν σήμερα λέει ο Σιμίτης ότι δεν κάναμε τίποτα όλα αυτά τα χρόνια και πρέπει να υπάρξει αλλαγή και πρέπει να βρούμε νέους δρόμους και όλα αυτά, δηλαδή για στάσου ρε φίλε, συνέπραξες 16 χρόνια για να μην κάνουμε τίποτα. Και τώρα εσύ, ο οποίος έχει συμπράξει εις αυτό το τίποτα 16 ετών, έρχεσαι και λες ότι τώρα θα τα... Δηλαδή ο Σιμίτης τώρα τα άμαθα. Τώρα του ήρθε η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος το πώς θα διορθώσει τα κακό σκήμενα. Κοιτάξτε κάτι, επειδή σε αυτή την εκπομπή, η οποία ακούγεται και βλέπετε από τους τηλεθεατές, αυτό γίνεται για ορισμένους και συγκεκριμένους λόγους. Εκτιμούν ότι πράγματι στην αναζήτηση της αλήθειας
δεν κοροϊδεύουμε κανέναν. Δεν κοροϊδεύω κανέναν. Μισό λεπτό. Σκέψεις μου λέω. Λέω τι ξέρουν οι τηλεθεατές. Πρέπει λοιπόν να τους πούμε αυτή τη στιγμή κάτι πολύ απλό. Να πω εγώ. Στα 1985 ο συγκεκριμένος Σιμίτης ανέλαβε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Το θυμάστε. Έως το 1987. Σωστά μέχρι εδώ. Ωραία. Ο ΟΣΑ, όλοι οι ξένοι οικονομικοί σφιγμομετρικοί, πώς τους λέμε αυτούς, οργανισμούς, έτσι, αλλά και γενικότερα όλα τα ειδικά έντυπα ελληνικά και ξένα, ομιλούν περί μιας θαυμάσιας οικονομικής πορείας του τόπου αυτές τις δύο εποχές. Η μία αναφέρεται στο 85-87 συγκεκριμένα επί Σιμίτη για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και η άλλη για ένα χρόνο στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. 93-94-92-93, δεν θυμάμαι τώρα να το πω ακριβώς. Μιλούν για τη σωστή οικονομική πορεία. Εγώ δεν είμαι οικονομολόγος για την αναλύσω, όσα καταλαβαίνω και οι τηλεθεατές μαζί και βρίσκουμε την άκρη εδώ κάνοντας ανάκριση, ανακρίνοντας ας πούμε τους ειδικούς. Ναι. Αυτό είναι κάτι που το έχουν αναγνωρίσει οι πάντες. Το πώς έφυγε ο Σιμίτης από το. Εγώ θέλω να πάρω το μέρος του Σιμίτη, έχω κανένα λόγο να το κάνω. Αλλά η αλήθεια είναι και πρέπει να λέγεται. Από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας έφυγε τότε με τρόπο. Τον έφυγε ο Ανδρέας. Όχι καλό. Τον έφυγε ο Ανδρέας. Λέω με τρόπο. Μάλιστα. Όχι καλό. Μάλιστα. Τότε. Και από εκεί και πέρα, επειδή λέτε αυτό που λέτε σήμερα, δεν μπορούμε να το ισχυριστούμε. Είχε τις απόψεις του. Ναι, μπορώ να απαντήσω. Τον έφυγαν, λέτε. Μπορώ να απαντήσω. Ναι, ναι. Πώς μπορώ να απαντήσω. Εν αντιθέσει με αυτό το οποίο όλοι παραδέχονται και γράφαν οι εφημερίδες και γράφαν και οι ξένοι, καταρχήν οι ξένοι δεν γράφουν τίποτα σωστό για την Ελλάδα. Ό,τι γράφουν οι ξένοι για την Ελλάδα είναι όλα ανακριβή και έτσι και αλλιώς και αλλιώς, γιατί μας πολεμούν για άλλους λόγους που δεν είναι τη στιγμή να αναλύσουμε. Ένα είναι βέβαιο, ότι τίποτα στην οικονομία, κύριε Χούντα μου, δεν μπορεί να πάει καλά αν δεν πηγαίνει η παραγωγή καλά. Δεν υπάρχει οικονομία. Ένα πράγμα πρέπει να διευκρινιστεί, να ξεκαθαριστεί, να γίνει νοητό από τον κόσμο, να είναι όπως το πρωί ξυπνά και ανοίγει τα μάτια του, πρέπει να ξέρει ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Η οικονομία είναι κάτι το αόριστο και το γενικό, το οποίο έχει μπερδέψει τον απλό άνθρωπο και τον έχει βάλει σε ατραπούς οι οποίοι δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Ένα πράγμα υπάρχει πίσω από τη λέξη οικονομία. Το παράγω. Παραγωγή. Όποιος έχει προϊόντα έχει λεφτά. Ως εκ τούτου τίποτα δεν έκανε ο κύριος Σιμίτης, είμαι 180 μέτρα, 180 μοίρες αντίθετος, και τίποτα δεν έκανε ο κύριος Μητσοτάκης, και ας γράφουν τα έντοιμα και ας παραδέχονται όλα. Αυτοί τι κάνανε? Αυτοί πήραν το υπάρχον χρήμα και το διένυμαν δεξιά και αριστερά με ένα κάποιο καλύτερο αποτέλεσμα. Και αυτή ακριβώς είναι η εξαπάτηση. Εγώ αν είχα τη δυνατότητα να καθίσω τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Σιμίτη στο σκαμνί, θα τους κατηγορούσα ότι εξυπάτησαν τον ελληνικό λαό και αντί να αυξήσουν την παραγωγή, δηλαδή αντί να βρουν τρόπους το πώς ο Έλλην παραγωγός θα αυξήσει την παραγωγή του και πώς αυτός ο οποίος κατεστράφει σαν παραγωγός, είτε λεγόταν γεωργός, είτε κτηνοτρόφος, είτε βιοτέχνη, βιομήχανος κτλ. Από τις προηγούμενες νομικές διαδικασίες, π.χ. ο νόμος 1083, δηλαδή αν ο Σιμίτης. Τώρα με αναγκάζετε, κύριε Χούντα, εάν ο Σιμίτης ανέντιμος, είναι ανέντιμος για μένα, ναι. Πολύ ανέντιμος. Το πρώτο πράγμα το οποίο έπρεπε να κάνει ο Σιμίτης και το έγραψα κιόλα, έπρεπε να καταργήσει το νόμο 1083 του Έβερτ. Δεν νοείται να είσαι υπουργός Εθνικής Οικονομίας της Ελλάδος, να υπάρχει ένας νόμος, ο οποίος λέει η τράπεζα αυτοδικαίως, χωρίς κανένα να ρωτά, παίρνει το 1 εκατομμύριο και σε 20 χρόνια σου ζητάει 1 δισεκατομμύριο πίσω, βάσει το οποίο διελύθη η ελληνική παραγωγή, είσαι υπουργός Εθνικής Οικονομίας και το περνάς αυτό ντούκου, δηλαδή καταπίνεις την Κάμιλον που ήταν ακριβώς αυτός ο νόμος του Εύερ, της Νέας Δημοκρατίας, του Μητσοτάκη, και διλύζεις τον Κόνοπα όλα τα υπόλοιπα. Και έρχεται εν συνεχεία ο Μητσοτάκης, η φιλελευθέρα Νέα Δημοκρατία, άλλη εξαπάτηση του ελληνικού λαού από τη Θράκη μέχρι το Τέναρο και από την Κέρκυρα μέχρι τη Ρόδο, φιλελευθέρα Νέα Δημοκρατία, και αλλάζουμε τους πράσινοφρουρούς και βάζουμε μπλε φρουρούς. Τίποτα άλλο δεν κάναμε. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά στη δικιά μας την περίπτωση ότι μέσα από τη χρωπή φύγανε οι πράσινοφρουροί του ΠΑΣΟΚ και μπήκανε οι μπλε φρουροί της Νέας Δημοκρατίας.
Εάν θέλεις να είσαι έντιμος με τον κόσμο και με την πατρίδα σου και πρωτίστως πατριώτης και να μη λογαριάζεις το πολιτικό κόστος για να σε καβάλα στο καλάμι, λες κύριε τι έγκλημα έγινε εις βάρος του τόπου ότι αυτό το φάρμακο παρήγεται στη χώρα και σήμερα εισάγεται. Εγώ πρέπει να αρχίσω ξανά να το παράγω στη χώρα. Π.χ. το τυρί. Αυτό το τυρί παρήγεται και τώρα δεν παράγεται. Όπως και με τα λουλούδια που θυμόσαστε, ότι το 45% του κόστους των λουλουδιών ήταν τόκι. Και η τόκη ήταν αυτός ο νόμος, ο 1083 του Έβερτ. Δίνω, κύριε Χούντα, τόσο μεγάλη σημασία, διότι αποδεικνύω, γνωρίζω με αριθμούς, γι' αυτό και είμαι τόσο σκληρός κατά αυτών των κυρίων, διότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Εάν λοιπόν ο κύριος Σημίτης σκοπίμως διατήρησε τον νόμο του Έβερτ, είναι σε συνεργασία με τον Έβερτ εις βάρος της Ελλάδος, και αν ο κύριος Σημίτης δεν εγνώριζε τις συνέπειες αυτή του νόμου, τότε να σηκωθεί να φύγει ότι ο άνθρωπος δεν κάνει, δεν ξέρει, το μυαλό του δεν τραβάει. Έλεγε ο Μπίσμαρκ, Ζήμπεν προφεσόρεν, Φάτερλαντ φερλόρεν, 7 καθηγητέ, χάθηκε η πατρίδα. Είτε λοιπόν ο κύριος Σημίτης εγνώριζε τον νόμο 1083, ποιες καταστρεπτικές συνέπειες. Διότι το 85 με 87 που ήταν υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ακόμα δεν είχε αρχίσει η διάλυση της ελληνικής παραγωγής, δεν προλάβανε οι τράπεζες να διαλύσουν τη χώρα, ακόμα δεν είχαν προλάβει, το 80 έγινε ο νόμος, μέχρι να γυρίσει το γρανάζι το κρατικό και να διωγγωθούν, διότι είναι 82-84, είναι δύο αναδιπλασιασμοί. Δηλαδή αν κάποια επιχείρηση χρώσταγε 10 εκατομμύρια, το 80, το 82 χρώσταγε 20, το 84 χρώσταγε 40. Τα 40 παλεύονται. Το 86 χρώσταγε 80, το 88 χρώσταγε 160. Το 90 χρώσταγε 320. Εκεί πλέον άρχισε ήδη. Αυτό δεν παλεύεται πλέον. Ο Σημίτης λοιπόν είχε την δυνατότητα να φρενάρει τη διάλυση της ελληνικής παραγωγής εάν το 85 πάταγε πόδι και έλεγε άκουσε κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Παπανδρέου, εγώ είμαι υπουργός Εθνικής Οικονομίας, να τα στοιχεία, αν συνεχίσει αυτός ο νόμος καταστρέφουμε τη χώρα. Εγώ προτείνω την κατάργηση του νόμου. Και αν ο Ανδρέας του λέει όχι, να του λέει ξέρετε κύριε Ανδρέα, χαίρετε. Εγώ πάω σπίτι μου διότι δεν συντελώ, δεν συμπάτω εις το έγκλημα αυτό κατά της οικονομίας της χώρας που σε τελική ανάλυση είναι το έγκλημα κατά του ελληνικού λαού. Αλλά ο κύριος Σημίτης δεν το έκανε αυτό. Είτε διότι το ξέρε και δεν το έκανε που είναι πάρα πολύ βαρύ και δεν αγγίζει, είναι προδοσία, ή δεν το ξέρε οπότε να πάει από τώρα σπίτι του, διότι αν δεν ήξερε τότε αυτό, τώρα τι έμαθε, τίποτα. Και τον διατηρεί αυτό το όνομα, είναι ακόμα πρωθυπουργός. Και του το είπαμε και από τηλεοράσεις και εσείς και εγώ και από άλλες τηλεοράσεις και του το έγραψε ο κόσμος και βλέπει την καταστροφή και όμως εκεί. Και τώρα τι γίνεται, συνεχίζουμε και λέμε, ο δε κύριος Μητσοτάκης και αυτός τα ίδια. Ο δε Έβερτ, εδώ είναι τώρα το τραγικό των τραγικών, ο Έβερτ, ο αρχιτέκτον αυτής της διαλύσεως της χώρας, λέει έχουμε τις λύσεις. Εάν αυτός είχε λίγη τσίπα εντιμότητος μέσα του, και να δεχθώ εγώ διότι τίποτα δεν αποκλείω ότι έκανε πράγματι λάθος, έπρεπε να πει έχουμε τη μεγαλύτερη λύση. Εγώ ο Έβερτ που έφτιαξα αυτό το νόμο θα τον καταργήσω να σώσω την παραγωγή της χώρας. Είδατε τι είπατε τέτοιο κύριο Χούντα. Θα σας πω. Καταρχήν, η αρχή αυτή της εκπομπής... Δηλαδή αυτά όπως τα ανέλησα συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Θα σας πω αμέσως τρεις κουβέντες. Καταρχήν, επειδή η αρχή, η τηλεοπτική αρχή πρέπει να είναι συγκεκριμένη και είναι συγκεκριμένη και επειδή η συμπεριφορά η τηλεοπτική πρέπει να είναι κόσμια, εγώ από τη δική μου την επαγγελματική θέση σπέρνω να σας πω για πόσες φορές δεν ξέρω ότι το να χαρακτηρίζουμε ανθρώπους είτε αυτή είναι πολιτική ηγέτες ή οτιδήποτε με συγκεκριμένα επίθετα αυτό είναι έξω από τις αρχές και το ήθος αυτού του καναλιού. Εμείς δεν τις δεχόμαστε αυτά τα επίθετα. Έχετε δίκιο, παρασύρθε. Να καλό αυτοί οι άγιοι άνθρωποι. Ναι, εντάξει. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον. Είμαι πρίγκιπες. Έτοιμος να επιτεθώ εναντίον του κυρίου Σημίδη με χέρια και με δόντια. Αλλά δεν μπορώ σαν επαγγελματίες, σαν σταθμό, σαν εκπομπή να αδικήσουμε κανέναν εάν τα στοιχεία τα οποία δε φέρουμε είναι απολύτως αντικειμενικά και κατανοητά
από το τηλεοπτικό κοινό και αν η άλλη πλευρά δεν έχει να παραθέσει τις δικές της θέσεις. Η άλλη πλευρά, έτσι, είχε δηλώσει τότε σε ένα ραντεβού που είχαμε... Ποια άλλη πλευρά? Η άλλη πλευρά είναι ο κύριος Σιμίτης. Γι' αυτόν μιλάμε. Α. Έχουμε τον κύριο Εύερτ και έχουμε και τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτά είναι τρία ονόματα. Α, αυτό εννοείται. Ναι, 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 λοιπόν, ναι, ναι, ναι. Η άλλη πλευρά, ο κύριος Σιμίτης, είχε ένα ραντεβού εδώ στο σταθμό, αν δεν απατώ, με 8 ή 9 Δεκεμβρίου. Μάλιστα. Συγκεκριμένα, ένα βράδυ. Την προηγούμενη βραδιά έγινε αυτή η υπόθεση με τον πηδήνους καταστάσεις του Ανδρέα Παπανδρέου και όλα αυτά. Ήταν εκεί η δική του η περίπτωση εκεί με το κόμμα κλπ. Ήταν αδύνατο να έρθει, ήταν εκτός πάλι. Αυτό το καταλαβαίνω. Μισό λεπτό. Κατανοητό. Ο άνθρωπος δεν ήρθε. Έμενε λοιπόν, μας ειδοποίησε ότι ζητάει συγγνώμη, μόλις μπορέσει θα έρθει να συζητήσουμε οποιοδήποτε ζήτημα. Αυτό ο σταθμός πρέπει να το σεβαστεί. Έτσι. Ναι. Κρίνοντας αντικειμενικά, ξέρουμε ότι δεν μπόρεσε να έρθει. Δηλαδή σωστά δεν ήρθε. Μέχρι... Μισό λεπτό. Ναι. Και σωστά μέχρι τώρα δεν μπορεί να έρθει. Μάλιστα. Ο άνθρωπος, όποιος και αν είναι, καίγεται τώρα. Μάλιστα. Από τις δουλειές που έχει. Λεκτό. Πάει καλά μέχρι εδώ. Απόλυτα. Απάντησε. Η απάντησή του είναι συγκεκριμένη. Πάει αυτό. Ερχόμαστε στο ζήτημα αυτό το οποίο θίξατε εσείς και είπατε το 85-87. Εσείς δεν ξέρετε το 85 με το 87 τι κουβέντες έκανε με τον Ανδρέα τον Παπανδρέου. Ένα. Δεν ξέρετε τι του είπε. Δεν ξέρετε, δεν έχετε προσωπική άποψη αν ξέρει ή δεν ξέρει τον νόμο και τι ήθελε να κάνει για τον νόμο. Δηλαδή, εγώ Έλλην πολίτης είμαι. Μισό λεπτό. Όχι, μα διώστε, είπα, κύριε Κούρτα, έπρεπε να το πει. Γιατί έφυγε, ξέρετε. Να μου το πει. Μα ξέρετε γιατί έφυγε. Όχι, και αυτό, λοιπόν... Με αυτό είναι το κατακριτήριο. Δεν έχουμε δημοκρατία στη χώρα μας. Με συγχωρείτε, κύριε. Δεν μπορεί αυτή να μιλήσει. Συγχωρείτε, κύριε. Μα κύριε Κούρτα, δεν μπορεί να. Με συγχωρείτε. Να... Μα δεν μπορεί να συζητάνε ανάμεσα. Μα έπρεπε να κάνει δύο πράγματα. Τι. Ή να φύγει από το κόμμα του και να κατηγορήσει τον αρχηγό του, έτσι, και να κάνει μια πολύ μεγάλη ζημιά τότε, ναι, ή να φύγει με το στόμα κλειστό όπως και έκανε. Μπα, ωραία. Δηλαδή η Ελλάδα είναι κάτω από το κόμμα και τον κύριο Παπανδρέου και τον Πασόκ. Τι λέτε, κύριε Κούρτα, τώρα σου ορολογούμε. Η Ελλάδα είναι κάτω από αυτούς. Μου επιτρέπετε. Έμα, για όνομα του Θεού. Μου επιτρέπετε. Εγώ, κύριε Κούρτα, θα το πω εγωιστικά πολύ. Ακούστε, ακούστε. Εγώ, κύριε Κούρτα, παραιτήθηκα από τον εαυτό μου, από τη δικιά μου την προσωπική, την οικογενειακή επιχείρηση για να είμαι ηθικός εντάξει. Υπάρχει και εκείνη η άτιμη ηθική του Σοκράτους. Εκείνη που την πήγαμε. Δηλαδή όλα σκοπιμότητες, πώς θα μαζέψουμε τις ψήφους από τον Κοσμάκη, συζητάει ο κύριος Ανδρέας με το Σιμίτι εν κρυπτό τα της οικονομίας και της παραγωγής της χώρας και εμείς οι Έλληνες πολίτες είμαστε τι είμαστε, εμείς σκλάβοι είμαστε στη χώρα μας. Κύριε Σοφιανόπουλε, υπάρχει ένα κόμμα, είτε καλό είτε κακό είναι για εσάς, το οποίο έχει πρόεδρο, αρχηγό και αρχές. Που έχει κυβέρνηση η οποία και αυτή εξαρτάται από τον Πρωθυπουργό. Αυτές που έχει. Ναι. Και μέσα σε αυτές τις αρχές το κάθε μέλος του κόμματος οφείλει να τις σεβαστεί. Μάλιστα. Του λέει λοιπόν σε κάνω υπουργό. Μάλιστα. Για χύψη λόγους οι δυο τους, Πρωθυπουργός και Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, τότε διαφωνούν. Του λέει Κωστά, δεν θέλω εγώ έτσι. Ναι, Πρόεδρε, εγώ πιστεύω έτσι. Ναι. Τραβάει μια πολιτική επί δύο χρόνια η οποία κρίνεται κάτι παραπάνω από επιτυχής. Γιατί και εκεί αναφερθήκατε, να έρθω και εδώ, και λέτε, αφού δεν έκανε εκείνο, δεν έκανε τάλλο, δεν έκανε τάλλο. Μα όταν αναλαμβάνεις το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, τα πρώτα μέτρα που παίρνεις είναι να νοικοκυρέψεις το ταμείο σου, έτσι, μισό λεπτό, και τις εισρωές σου. Ναι. Δηλαδή να βάλεις μια πρώτη τάξη μα στα πράγματα. Μα δεν νοικοκυρέψανε τίποτα. Μα μισό λεπτό. Τίποτα απολύτως. Σταθείτε, μην τα λέτε έτσι αυτά. Πώς να μην τα λέω. Δεν είναι έτσι. Πώς να μην τα λέω. Μα όχι. Προστάγαμε 700 εκατομμύρια. Ακούστε, ακούστε. Κύριε Κούρτα, τώρα εγώ ξέρω συγγνώμη, τι λέω. Συγγνώμη, τώρα. Με εσάς δεν έχω τίποτα. Το να μιλάμε θεωρητικά. Δεν μιλάω θεωρητικά. 700 εκατομμύρια δολάρια ήταν το εθνικό χρέο το 1974. Η Νέα Δημοκρατία το πήγε στα 8 δισεκατομμύρια δολάρια. Μα να το τελειώσω, μου λέτε δεν μιλάω θεωρητικά, εγώ μιλάω με αριθμούς. Το Πασόκ το πήγε από 8 δισεκατομμύρια δολάρια σε 28 δισεκατομμύρια δολάρια. Το πήρε εν συνεχεία η Οικουμενική, όλα και τα μαγειρέματα που οι ίδιοι κάνανε πάλι και το πήγανε στα κάπου 35 δισεκατομμύρια δολάρια. Και σήμερα το ξαναπήρε το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία άλλη μια φορά και το πήγανε στα 50 δισεκατομμύρια δολάρια. Τι νοικοκυρέψανε. Μπάσανε την Ελλάδα μέσα 50 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε 17 χρόνια και νοικοκυρέψανε. Αυτά είναι τα ψέματα που λένε στον κόσμο. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο ΕΟΜΕΧ και ο κάθε ΕΟΜΕΧ και τα πακέτα Ντελόρ, όλοι αυτοί οι λεχρήτες εις βάρος της Ελλάδος, οι ξένοι, δηλαδή ποιος, οι Δύσεις. Αυτό το οποίο με ενδιαφέρει είναι το συμφέρον της πατρίδος μου.
και το πατρίδος μου και του ελληνικού λαού, αντισυνταγματικό είναι αυτό το οποίο έπρατον, διότι ό,τι γίνεται, λέει το Σύνταγμα, γίνεται διά και από το λαό. Και φανερά πρέπει να πείσεις τον ελληνικό λαό, και για τα μεγάλα εθνικά θέματα πρέπει να γίνεται δημοψήφισμα. Αυτοί λοιπόν οι κύριοι ούτε δημοψήφισμα κάνανε, ούτε ποτέ ενημερώσανε, ούτε εξηγήσανε, ούτε απολογηθήκανε. Είναι όλα αναμεταξύ τους. Το μεν Πασόκ βρίσκει καμένη γη από τη Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία βρίσκει καμένη γη από το Πασόκ και ο χορός καλά κρατεί. Τι νοικοκυρέψανε? Εάν είχαν νοικοκυρέψει έστω και ένα πράγμα, δηλαδή τη δημόσια διοίκηση τη διέλυσαν, τη γεωργία τη διέλυσαν, την κτηνοτροφία τη διέλυσαν, τη βιοτεχνία τη διέλυσαν, τη βιομηχανία τη διέλυσαν, μπήκαμε υπό όρο στην κοινή αγορά της Καρπαζάς που τα έχετε μόνο σας πει τόσες πολλές φορές εδώ μέσα, ή στην έλεγχο των πετρελαίων έχουν φάει κάπου 33 εκατομμύρια, τα έχετε βγάλει εσείς από το σταθμό σας, βάζουν αλυσίδες στα σπίτια του Κοσμάκη και τον πετάνε έξω από τα σπίτια με ένα αεροδρόμιο που δεν θα γίνεται ποτέ από το Πασόκ, αλλά γίνεται σήμερα από το Πασόκ. Λέει, τι σοϊνικό κύριο μου είναι αυτό? Επειδή εμείς είπαμε και πάλι μόνο με στοιχεία μπορούμε να απαντήσουμε, ξαναγυρίζω πίσω, είναι ένα-ένα, είπατε τόσα πολλά μέσα σε... Καταρχήν ξεκινάμε για ένα θέμα και δεν πιάνουμε το θέμα και αρχίζουμε τις διαφωνίες. Λοιπόν, εντάξει, αφού το θέλετε έτσι, εγώ δεν μπορώ να σταματήσω, θα συνεχίσω. Λοιπόν, εξηγούμε. Υπήρξε αυτή η διετία του 85-87 και σας προείπα και πριν ότι είμαι έτοιμος να τα βάλω με οποιονδήποτε και να πω την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Αλλά δεν μπορώ να πω πράγματα τα οποία... Ένα δείκτη να μας φέρουν. Σας παρακαλώ. Ένα δείκτη αφήστε να μιλήσω και εγώ λοιπόν. Εγώ δεν είμαι οικονομολόγος. Λέω όμως ότι όλα τα οικονομικά φύλλα και όλες οι στατιστικές και όλοι οι διεθνείς οργανισμοί που και αυτοί περνάνε τα δικά μας τα νούμερα μέσα στα κοιτάπια τους, μίλουν για αυτή την περίοδο 85-87 και ο κύριος Πετυχάκης, ο οποίος ήταν εδώ προχθές, μνημόνευσε αυτή την περίοδο και είπε ότι οι μόνες περίοδοι οικονομικής ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας ήταν αυτές οι δύο. Και εξήγησε το γιατί. Εγώ δεν είμαι σε θέση να σας εξηγήσω, άκουσα όμως με προσοχή και είναι δυνατόν μέσα από τους δείκτες να δείτε τις διαφορές. Το πρώτο νοικοκύρεμα. Για τις διαφωνίες ή όχι με τον αρχηγό του κόμματος ακολουθήθηκε η διαδικασία του σεβασμού των αρχών, είσαι μεσούν ακόμα με αυτές τις προϋποθέσεις. Το καταλάβω αυτό. Πρέπει να σεβαστείς τις προϋποθέσεις αυτές και σου λέει ο αρχηγός ότι κύριε δεν σε θέλω άλλο, διαφωνώ με την πολιτική αυτή, φύγε, θα βάλω άλλο. Και ο άλλος έφυγε και πήγε στις χώρες. Μισό λεπτό να τελειώσω. Έρχεστε τώρα στο θέμα, άφησε να λέτε τη χώρα, τόσα δισεκατομμύρια χρέη, 16 δισεκατομμύρια, 40 δισεκατομμύρια, 300 δισεκατομμύρια και ούτω καθεξής. Σας απαντώ λοιπόν επάνω στο συγκεκριμένο. Εσείς τι λέτε, ότι πήραν τα λεφτά, τα οποιαδήποτε αόρατα λεφτά και τα καταπίνανε, τα πετάγανε στη θάλασσα, τα σπαταλούσανε? Α, είναι πάρα πολύ απλό. Μισό λεπτό. Με ρωτάτε. Μισό λεπτό, θα σας πω. Και επειδή εμείς απευθυνθήκαμε στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και κανείς δεν μας έδωσε καμία απάντηση, εάν τώρα πολλές φορές που απευθυνόμαστε θα σου πει κύριε κάντο γραπτός και στείλτο μου, ακολουθούμε τώρα σε αυτή τη φάση αυτή την πολιτική. Γι' αυτό και δεν θέλουμε να πούμε κάτι συγκεκριμένο. Το ζήτημα είναι ότι όλο αυτό το χρέος για το οποίο μιλάμε, όταν έθεσα το θέμα σε γνωστούς οικονομολόγους και τους είπα μπορείτε να μου πείτε και στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, γιατί και εγώ μαθητής είμαι, μαθαίνω ακόμα τα οικονομικά στο μέτρο που είναι. Μπορείτε να μας πείτε το κόστος της αντισταθμιστικής εισφοράς στα προϊόντα πόσο είναι? Εδώ ήρθε λοιπόν ένας ανθρωπάκος σεμνότατος, πρώην διευθυντής του Υπουργείου Εμπορίου, μας έβαλε 300 είδη επάνω που είχαμε στην κοινή αγορά και πήρε πρώτα το κρέας και είπε για το κρέας εμείς πληρώνουμε αντισταθμιστική εισφορά ή αν θέλετε επιπλέον χρήματα στην αγορά του δύο φορές την πραγματική του αξία σε σχέση με την Ιουγκοσλαβία και την Αργεντινή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μισό λεπτό, όχι ευχαριστώ πολύ. Αυτά είναι μέσα στα πλαίσια προστασίας των αγαθών που παράγουν τα κράτη-μέλη. Ναι. Δηλαδή και τα δικά μας τα προϊόντα αντίστοιχα προστατεύονται. Ποια είναι η ουσία? Ότι εμείς παράγουμε μικρό αριθμό προϊόντων προστατευομένων πράγματι. Όχι, τίποτα δεν προστατεύεται. Πέστε μου ένα.
Διότι εδώ είναι, κύριε Χούντα, βλέπετε ότι υπάρχει. Εγώ μια... θα απαντήσω. Ναι. Δεν έχω πρόβλημα. Μισό λεπτό. Τα προϊόντα τα οποία εξάγουμε εμείς, όχι εξάγουμε, τα οποία παίρνει η Ευρωπαϊκή, δεν είναι εξαγωγή πια, αφού είμαστε ένα κράτος, υποτίθεται. Ναι, ναι. Παίρνει η Ευρωπαϊκή κοινότητα από εμάς, τα στηρίζει οικονομικά σε τιμές συγκεκριμένες. Αυτό που λέγεται επιδότηση. Αυτά υπάρχουν, είναι γεγονότα. Αλλά τα εισαγόμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντα είναι πολλαπλάσια. Αν θέλετε να σας πω εγώ ένα. Και το κόστος, είπε ο άνθρωπος εδώ του Υπουργείου Εμπορίου. Ναι, αλλά κοιτάξτε, κύριε Κώτα, ακριβώς εδώ. Μην πάμε, θα παίξουμε σε άλλες συζητήσεις. Όχι, δεν θα παίξουμε. Ναι. Είναι πολύ απλό. Για το χρέος μιλάω. Ναι. Το δημόσιο όταν χρέος. Αυτή τη στιγμή μέσα σε μια φραστική έννοια προχωρούμε, αυτή η φραστική έννοια πρέπει να αποτυπωθεί σε αριθμούς. Όταν αποτυπωθεί σε αριθμούς, ακριβώς εκεί φαίνεται η διαφορά. Ότι αυτό το φραστικό δεν έχει καμία σχέση με το αριθμητικό. Το φραστικό είναι ωραία ακουόμενο, ενώ το αριθμητικό αποδεικνύει τα ακριβώς αντίθετα. Η κοινή αγορά μας δίνει μια δραχμή που φαίνεται και μας παίρνει 3-4 δραχμές που δεν φαίνονται. Και έρχομαι και λέω ότι αν θέλετε στη γενική πολιτική ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο ήταν το σύνθημα. Τα λέω καλά. Θα κάνω δημοψήφισμα για την ΙΟΚ, θα κάνω δημοψήφισμα για το ΝΑΤΟ, θα κάνω τούτο, θα κάνω εκείνο, δεν κάναμε τίποτα. Τίθεται το ερώτημα, δεν συμπράξατε κύριε Σιμίτη και όλοι οι υπόλοιποι σε αυτή την γραμμή πλαίσιος της πολιτικής του κυρίου Ανδρέα? Συμπράξατε, διότι αν δεν συμφωνούσατε πρέπει να φύγετε, αυτό είναι το έντιμο. Γι' αυτό σας λέω πολύ εγωιστικό αυτό που λέω, αλλά εγώ παρετήθην τη θέση ως μου αντιπροέδρου και διευθύνων του Συμβούλου της Χροπή, διότι δεν είχα καμία άλλη οδό. Δεν μπορούσα να παραμένω στην καρέκλα μου, διότι τίποτα στην Ελλάδα δεν είναι μη κρατικός ελεγχόμενο. Για να τρέχει ο μισθός, να παριστάνω το μεγαλοβιομήχανο εις βάρος και κόντρα στη συνείδησή μου, λέω κύριε, αυτά θα διαλύσουν τον τόπο, χαίρετε. Και σηκώθηκα και έφυγα. Και έφτασα μέχρι να πεινάσω. Δεν το λέμε να πειθεί κανένας. Και με κυνηγούσαν όλοι οι ασφάλειες της Ελλάδας, με βάλω φυλακή. Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι δεν μπορείς υπό το οποιοδήποτε πολιτικό πρόσχημα, οποιοδήποτε οργανώσεως, είτε αυτό λέγεται κίνημα, είτε λέγεται κόμμα, είτε λέγεται σύλλογος, να πράττεις εις βάρος της συνειδήσεώς σου όσον αφορά το θέμα της πατρίδος και του λαού, και αυτό να είναι συγχωρηταίο. Εγώ δεν το συγχωρώ, κύριε Κούτα. Αυτό είναι δικαίωμά σας και είναι δικό σας τρόπο σκέψης. Ναι. Κρατήστε τον λοιπόν για τον εαυτό σας και εγώ να κρατήσω το δικό μου. Μα δεν διαφωνώ. Εγώ λέω λοιπόν ότι το 1985, ναι, σύμφωνα με τις πληροφορίες οι οποίες έχω, γιατί δεν είμαι οικονομολόγος, η οικονομία μας πήγαινε θαυμάσια. Ο κύριος Παπανδρέου και τον κύριο Σιμίτη, σε παρακαλώ, πήγαινε σπίτι σου. Ο κύριος Σιμίτης πήγε και είμαι έτοιμος εγώ να πω για τον κύριο Σιμίτη, αφού υπάρχουν κάποια στοιχεία, οποιαδήποτε στοιχεία δημοσίως εναντίον του. Καμία αντίρρηση. Ναι. Προχωρώ παρακάτω. Ναι. Από εκεί και πέρα ο κύριος Σιμίτης έφυγε από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και δεν μπορεί να έχει την ευθύνη αυτή για την οποία του αποδίδεται. Στη συνέχεια εσείς. Όσον αφορά για τα χρέη, σας είπα, ό,τι είναι αυτό που εισάγεται από τις ευρωπαϊκές χώρες στην Ελλάδα, στο πούμε εισάγεται σε εισαγωγικά, είναι πολύ περισσότερο από αυτό το οποίο εμείς δίνουμε, με αποτέλεσμα να χρεωνόμαστε ετησίως με τεράστια ποσά. Θέλω λοιπόν από αυτό το δημόσιο χρέος, επειδή απευθύνθηκα και στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και μας είπε δεν ξέρουμε αυτά τα νούμερα, και επειδή και σε γνωστούς οικονομολόγους που έρχονται εδώ τους έκανε το ερώτημα και μου λένε ένα νούμερο που δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Το Υπουργείο Εμπορίου, στο οποίο απευθύνθηκα, μου λένε ούτε εμείς μπορούμε να σας το πούμε. Δηλαδή, αν έχουμε 500 προϊόντα που παίρνουμε από τις χώρες της κοινότητας και τα πληρώνουμε σε τιμές προστασίας από την κοινότητα, δηλαδή διπλάσιες από τη διεθνή αγορά, τότε είναι πολύ εύκολο να καταλάβει κανείς ότι το δημόσιο χρέος οφείλεται και σε αυτού του είδους τη σχέση. Από την άλλη πλευρά, είχαμε τον κύριο, τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον αείμνηστο πια, ο οποίος είχε πει στα πρώτα εκλογικά του συνθήματα έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είχε εξηγήσει τότε τους λόγους σε συνεντεύξεις που είχε δώσει και υπάρχουν κείμενα γραπτά σε οικονομικές εφημερίδες, γιατί θεωρεί την παραμονή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταστροφική. Στη συνέχεια, όταν τον ρώτησαν 10 χρόνια, 5 χρόνια, 6 χρόνια μετά, γιατί παρόλα αυτά δεν προσπαθεί να απαγκιστωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε ότι οι συνθήκες άλλαξαν, οι διεθνείς συγκυρίες, δεν ξέρω τι άλλες είπε, τέλος πάντων, απαντήσει έτσι, δεν τις θυμάμαι τώρα, μας υπαγορεύουν να ξαναμελετήσουμε αυτή τη σχέση και να προσπαθήσουμε να τη βελτιώσουμε, γιατί ήδη το δρομολόγιο που έχουμε μέχρι σήμερα ακολουθήσει είναι τέτοιο που δεν είναι καθόλου εύκολη η απαγκίστρωση, διότι θα έχουμε ζημιές εκεί, εκεί, εκεί και εκεί. Και ζυγίζοντας τα πράγματα,
Αυτή τη στιγμή πρέπει κύριε να Χούντα, ακολουθήσουμε. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Έλειος, κύριε Χούντα. Μισό λεπτό. Ναι. Να ακολουθήσουμε αυτή τη συγκεκριμένη πολιτική. Το αν αυτή η απόφασή του ήταν σωστή ή όχι. Και εάν εγώ λέω είναι εμπεγμός. Μισό λεπτό, κύριε. Μα το αποδεικνύω, κύριε Χούντα. Σας παρακαλώ, έλεος, γι' αυτό σας λέω. Τι εννοείται εμπεγμός? Τον Ιανουάριο του 81 μπήκαμε στην κοινή αγορά. Και τον Νοέμβριο του 81 ήρθε το Πασόκ στα πράγματα. Πότε προλάβαμε μέσα σε 9 μήνες να δρομολογήσουμε τέτοιες διαδικασίες που δεν μπορούσαμε να απαγκιστρωθούμε? Δεν είχαν αρχίσει καν οι διαδικασίες. Με συγχωρείτε, η πλήρη συστοχή μας έγινε το 1981. Αλλά η προϊστοχή και προεγκρίσεις. Προσέξτε, αυτό που μετράει είναι η οικονομική συνένωση. Εκεί είναι όλο το παραμύθι. Και ρωτώ εγώ, δηλαδή το 80 και το 78 και το 77 και το 76 ο κύριος Παπανδρέου έλεγε λόγους για τους οποίους πρέπει να βγούμε από την κοινή αγορά, αλλά μετά από μερικά χρόνια έλεγε δεν πρέπει. Και έρχομαι τώρα και ρωτώ εγώ, κύριε Χούντα, διότι σε τελική ανάλυση αυτό που μετράει είναι το αποτέλεσμα. Το εθνικό συναλλαγματικό χρέος το 1981 είναι 8 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Μητσοτάκης μάλιστα το είπε στη Βουλή 7300 και έφαγε κάπου 700 εκατομμύρια δολάρια. Μη λήξαν τα γραμμάτια, λες και αυτό δεν ήταν χρέος, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και το 1988 το εθνικό συναλλαγματικό χρέος είχε φτάσει τα 28 δισεκατομμύρια δολάρια. Και ρωτώ εγώ απλά πράγματα. Εάν απαγκιστρωνόμασταν το 81, θα μέναμε με τα 8 δισεκατομμύρια δολάρια. Μείναμε μέσα και τώρα χρωστάμε 50 δισεκατομμύρια δολάρια. Εμένα με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Δεν με ενδιαφέρει το σκεπτικό. Και είναι πάρα πολύ επιπόλαιο για έναν άνθρωπο και δει καθηγητή οικονομολογίας και τα λοιπά και τα λοιπά, άλλα να λέει σήμερα και να τα εξηγεί γιατί, και ενώ τίποτα δεν έχει αλλάξει σε τελική ανάλυση, τι άλλαξε, κύριε Χούντα? Άλλαξε η κοινή αγορά. Η κοινή αγορά αυτή ήταν. Άλλαξαν τα δεδομένα της κοινής αγοράς? Όχι. Άλλαξε η Ελλάδα? Όχι. Τίποτα δεν άλλαξε. Αυτό το επιχείρημα ότι άλλαξαν τα πράγματα είναι το ψέμα. Δεν άλλαξε τίποτα. Να σας πω κάτι. Δεν με αφορά, δεν αφορά την εκπομπή, δεν αφορά τους τηλεθεατές. Με ποια έννοια το ψέμα? Εσείς το λέτε. Από εκεί και πέρα εμείς δεν μπορούμε να έχουμε έναν διάλογο με τον Ανδρέα τον Παπανδρέου. Δεν υπάρχει για να τον έχουμε. Όχι, από έχουμε, εκεί και ύστερα έχουμε, προχωράμε όμως, παρακάτω. Ναι, προχωρούμε παρακάτω. Γεγονότο, προχωρούμε παρακάτω. Το θέμα της απαγκίστρωσης ή όχι από την ευρωπαϊκή κοινότητα είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό. Υπάρχει το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο έχει τις δικές του θέσεις γι' αυτό. Υπάρχει ο κύριος Σιμίτς που έχει τις δικές του θέσεις γι' αυτό. Υπάρχει ο κύριος Πανδρέου που έχει τις δικές του θέσεις γι' αυτό. Και υπάρχει ο Νικολάος, ο οποίος εδώ έχετε δίκιο, μόνο εδώ έχετε δίκιο, δεν ρωτήθηκε ποτέ για το αν θέλει να μείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι. Τελειώσαμε αυτό. Προχωρούμε παρακάτω. Στο συγκεκριμένο ζήτημα το σημερινό. Για την. Είπατε για το σχόλιο, κάνατε ένα σχόλιο για το συνέδριο, κάτι είπατε που θέλω να σας απαντήσω και γι' αυτό. Αυτή είναι μια υπόθεση που αφορά και πάλι ένα συγκεκριμένο κόμμα. Έτσι. Εάν θέλετε να σχολιάσετε το τι έγινε σε αυτό το συνέδριο, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση με το που είπατε να το πείτε, αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σχολιάσουμε. Απλώς άκουσα μερικούς λόγους, από τους οποίους παρόλο που ελληνικά άκουγα, προσπαθούσα ελληνικά να καταλάβω, αλλά ελληνικά δεν καταλάβαινα. Και αυτό είναι που μου κάνει εντύπωση, ότι επί πάρα πολλά χρόνια από πάρα πολλούς ανθρώπους, σε πολύ υψηλά σκαλοπάτια ισταμένους της ελληνικής ιεραρχίας, γιατί η Ελλάδα είναι μια πυραμίδα όπως είναι όλες οι χώρες του κόσμου και όλες οι επιχειρήσεις, ακούω λόγους και κουβέντες, προσπαθώ να καταλάβω και δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ωραία. Και το ερώτημα που δημιουργείται είναι, αυτό γίνεται κατά λάθος ή γίνεται επιτίδες? Ωραία. Αυτή είναι δική σας ερμηνεία. Μπορεί να έχετε δίκιο, μπορεί άλλοι να καταλαβαίνουν, εσείς να μην καταλαβαίνετε. Δεν έχει σημασία αυτό ή εγώ να μην καταλαβαίνω. Προχωρούμε στο γενικό συμπέρασμα ότι πρέπει κάποτε να αιτιολογηθεί αυτό το τεράστιο δημόσιο χρέος που οφείλεται. Η εκπομπή μίλησε για τη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι ενετόπισε ότι το χρέος οφείλεται σε αυτές τις διαφορές. Και βεβαίως κάποια στιγμή κάποιος από αυτούς οι οποίοι έχουν το δικαίωμα και τα στοιχεία θα πρέπει να μας απαντήσει πού οφείλεται αυτό το τεράστιο δημόσιο χρέος. Τελεία με αυτό. Αν μια φράση ακόμα, ναι. Θυμόσαστε τον νόμο που μας επέβαλε η κοινή αγορά,
λέγοντας ότι εσείς αυτούς τους τόκους τόκων, κυρίες τράπεζες που υπολογίζετε στα χαρτιά σας, γιατί τα λεφτά δεν υπάρχουν τόσο όνειρα, σαν ουσία, διότι λεφτά σημαίνει προϊόντα και αυτά τα προϊόντα η Ελλάδα δεν τα είχε ούτε σε όνειρο, τα εμφανίζετε σαν κέρδη και εξαπατάτε τους μετόχους σας και εμάς και εμφανίζετε τις τράπεζες να έχετε, σας απαγορεύουμε. Εξολογιστικώς κάντε ό,τι θέλετε. Δεν μπορείτε... Είχε ένα πρόβλημα η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος προσφάτως. Όλες οι τράπεζες. Ναι. Ναι, και έρχεται και η αγορά. Η ουσία ποια είναι. Λέει η κοινή αγορά, κύριοι Έλληνες τραπεζίτε, και τραπεζίτες δεν υπάρχουν διότι όλοι εκτελούν εντολά στις τραπέζες Ελλάδος. Τι λέει κατ' ουσία ευγενικά η κυρία αγορά. Εσείς κύριοι Έλληνες είσαστε απατεώνες. Και εγώ κύριε Χούντα δεν δέχομαι να δίνουμε το δικαίωμα στους λοιπούς Ευρωπαίους να μας λένε απατεώνες. Διότι ο ελληνικός λαός δεν είναι απατεώνας. Όταν γίνεται ένας νόμος που απαγορεύει στις τράπεζες να εμφανίζουν πλαστά και ψεύτικα κέρδη, εγώ προσβάλλομαι κύριε Χούντα. Είναι ένα θέμα καθαρός ηθικής τάξης. Δεν είναι μόνο το καθαρός οικονομικό, όπως είπα και την άλλη φορά, ότι είναι ηθικής τάξης απαράδεκτον ο κύριος Πυλαρινός. Εσύ αυτό για να καταλάβει ο κόσμος τι λέμε τώρα, ναι. Γιατί νομίζω ότι τώρα είναι μια συζήτηση που ο τηλεθεατής δεν πιάνει τι ακριβώς θέλετε να πείτε. Θέλετε μήπως να πείτε ότι τα τοκομερίδια από τα ομόλογα. Όχι, τα ομόλογα. Μισό λεπτό. Που η τράπεζα έπρεπε να εξοφλήσει. Όχι. Για ποια εγγραφή μιλάτε? Μιλάμε. Στους ισολογισμούς των τραπεζών. Τραπεζών. Ποιο? Όλων των τραπεζών. Όχι, ποιο? Έρχεται, θα σας το εξηγήσω. Έρχεται μια τράπεζα και λέει: ο Χούντας πήρε δάνειο 10 εκατομμύρια. Αυτά τα 10 εκατομμύρια σε 15 χρόνια, σε 14 χρόνια έχουν 7 αναδιπλασιασμούς με το νόμο του Έβερ, τόκους τόκων. Το οποίο τι γίνεται, τα 10... Εάν δεν πληρωθούν είναι αυτά. Μα σαφώς αν δεν πληρωθούν. Ναι. Τα 10 γίνονται 20, 40... Και πάνε και γίνονται 300. 40, 80, 160, 320, 740, ένα δις τόσο στους 7 αναδιπλασιασμούς. Ερχόταν λοιπόν η τράπεζα και έλεγε 1.400.000 ότι έχει. Αυτό όμως το έχει, τους το έδωσε ο νόμος και αυτά τα λεφτά ποτέ δεν πρόκειται να τα εισπράξει η τράπεζα, διότι δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά. Και ενεφάνιζαν αυτά τα θεωρητικά κέρδη εξ αυτών των τόκων, διότι ψουμάραν εκεί πέρα και λέγανε τόσα δις. Η μεγάλη διαμάχη, αν θυμόσαστε, μεταξύ του Αρσένη και του διοικητήου της Τραπέζης της Ελλάδος, που έλεγε ο Αρσένης αυτοί οι τόκοι το 84. Ναι, να γίνουν μετοχές, έχαναν οι τράπεζες το θεωρητικό κέρδος και βγαίνανε ζημιουγόνες. Το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργήσε στην Εθνική κάποια στιγμή δεν είχε καθόλου κέρδη, διότι αναγκάστηκε να μετοχοποιήσει αυτούς τους τόκους, αυτά τα χρέη από τις άλλες επιχειρήσεις. Όταν έχεις μετοχές, δεν έχεις κέρδη, έχεις μετοχές, ένα πακέτο μετοχές στο σιρτάρι σου. Και το έχασε τον ισολογισμό. Όταν έκανε λοιπόν σούμα ο αρχιλογιστής, δεν έβγαζε 100 δραχμές, έβγαζε τις 20. Και όταν έκανε καθήκατε, γίνει μετοχές. Και έρχεται η κοινή αγορά και λέει: κύριε, εσείς τα απατεώνες, αυτά τα λεφτά ποτέ δεν τα είχατε, ποτέ δεν τα εισπράξατε. Πώς τα βάζετε στους ισολογισμούς σας? Σας απαγορεύουμε να λογιστικοποιείτε τους τόκους τόκων. Μόνο αν τους εισπράξετε. Μετά ένα χρόνο, λέει η κοινή αγορά, αφού δεν εισπράξετε τους τόκους τόκων, απαγορεύεται να τους περάτε στα βιβλία σας. Ναι, αυτό είχε και μια άλλη προέκταση που λέτε τώρα, και με τα τοκομερίδια τα οποία ακριβώς είχε προπολίσει τράπεζα ή δεν είχε προπολίσει. Τέλος πάντων. Έχουμε ένα κράτος το οποίο μας έχει κάνει όλους τους Έλληνες ανυπόληπτους εις τον κόσμο. Μας λένε ξεκάθαρα απατεώνες, κλέφτες. Μην το προχωρήσουμε αυτό το ζήτημα. Οι τράπεζες, λέμε λοιπόν, σαν συμπέρασμα, είχαν και έχουν ένα σοβαρό θέμα με τους ισολογισμούς τους επάνω σε αυτή την ιστορία την οποία αναφέρατε, αλλά και σε μια άλλη, όπως είπα εγώ, από την προεξόφληση των. Αυτό το οποίο λοιπόν περιμένω εγώ από έναν άνθρωπο ο οποίος ηγείται αυτής της χώρας, πρωτίστως σε όλους τους τομείς και ιδιαιτέρως τον οικονομικό και ηθικό τομέα, είναι να πάρει θέση ξεκάθαρη και να την πει στον κόσμο. Εάν θεωρητικώς αύριο το πρωί εμένα με κάνατε πρωθυπουργό, κύριε Χούντα, στη θέση του κυρίου Σιμίτη, τι λέμε θεωρητικά, έτσι, το κόμμα δεν το είπαμε,
Το πρώτο πράγμα που θα έλεγα είναι ελληνική λαέ, από αύριο το πρωί καταργείται ο νόμος 1083, από αύριο το πρωί μετά από ένα λεπτό, και μάλιστα από τη στιγμή που δεν θα δημιουργήσω έτι περαιτέρω οικονομικό πρόβλημα, θα επιστραφούν πίσω εις αυτούς που κλέψαν οι τράπεζες με αυτό το νόμο της περιουσίας για να αναπροχωρήσει η οικονομία. Πού να τα βρει τα λεφτά? Πάρ' το κτίριο πίσω, πάρ' τη βιομηχανία πίσω. Σήμερα οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις του Αιγαίου κόβονται από τους παλιατζίδες και γίνονται παλιοσίδερα. Τέλος πάντων, να προχωρήσουμε παρακάτω. Να μπούμε στο ζητούμενο και να κλείσουμε με την εξής φράση. Εμείς το μόνο το οποίο ευχόμαστε, ανεξαρτήτως των διαφορών οι οποίες υπάρχουν μεταξύ τους, μέσα από το συνέδριο οι περισσότεροι από τους, ας το πούμε, γείτορες αυτής της ιστορίας που λέγεται Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, ο Τσοχατζόπουλος, ο Λαλιώτης, ο είπα και τα λοιπά, όλα ονόματα αυτά τα διάσημα και γνωστά, θα έχουν ήδη καταλάβει μεταξύ τους μερικά πράγματα, ο ένας για τον άλλον. Φαντάζομαι ότι τώρα τελευταία θα γνωρίστηκαν καλύτερα. Είναι το δικό μου το σχόλιο. Το δεύτερο σχόλιο και τελευταίο είναι, κάποια στιγμή που θα ξεκαθαρίσει αυτό το ζήτημα, οποιοσδήποτε μείνει στην εξουσία, στην πρωθυπουργική καρέκλα δηλαδή, ελεύθερος, αν είναι, θα μπορέσει να κριθεί από μας, από τα όσα πράξη κατά τη διακυβέρνησή του. Εκεί βέβαια είναι ένα μεγάλο θέμα. Θα μείνουμε λοιπόν να κρίνουμε τότε, ύστερα από ένα χρονικό διάστημα που θα πρέπει να περάσει λογικά. Να πούμε στο θέμα του κρασιού. Υπάρχουν διάφορες ερωτήσεις εδώ. Η ώρα είναι 12:20 και το κρασί μας έμεινε με τη μυρωδιά. Είναι μεγάλο ζήτημα αυτό και πρέπει να το πούμε κάποια στιγμή. Τέλος πάντων. Και είπαμε το μισό την άλλη φορά. Τίποτα δεν είπαμε. Δεν το ολοκληρώσαμε. Ναι. Λοιπόν, να πιάσουμε ένα θέμα που έχει σχέση με την επικαιρότητα, γιατί βλέπω η ώρα δεν μας παίρνει. Ας κάνω μια ερώτηση που ήθελα να σας την κάνω. Και αν απαντήσετε λίγο σύντομα. Είστε χημικός στο επάγγελμα και γνωρίζετε, επειδή υπήρξατε και πρωταθλητής Ελλάδος στα νιάτα σας στην οδήγηση αυτοκινήτου, ποτέ δεν μπόρεσα να πω ανάποδα τη λέξη χροπή. Προσπαθώ να την πω και δεν μπορώ. Όλο μπερδεύομαι. Ήπορχ. Λοιπόν, υπήρξατε λοιπόν ο πασίγνωστος. Και επειδή μια και τώρα να προτείνω και κάτι, να λέμε Χόρστα. Το ξέρετε το Χόρστα? Τι είναι? Χώρος σταθμεύσεως αυτοκινήτων. Γιατί να λέμε πάρκινγκ και να μην λέμε Χόρστα? Πού υπάρχει Χόρστα? Χώρος σταθμεύσεως αυτοκινήτων. Μάλιστα. Εμείς θα το εφαρμόσουμε. Θα λέμε Χόρστα. Ωραία. Λοιπόν, ο πασίγνωστος στους κύκλους και γενικά στον αθλητικό χώρο ΥΠΟΡΧ, που έχουμε σήμερα μπροστά μας 40 χρόνια μετά, δεν ξέρω πόσα είναι, να μην λέω και ηλικία. Πόσα είναι. Μπράβο. Πρωταθλητής λοιπόν αυτοκινήτου. Γρήγορα να σας κάνω την εξής ερώτηση. Είχαμε κάποια αυτοκίνητα που τα λέγαμε συμβατικά, ξέρω εγώ, έτσι τα λένε, και είναι βενζίνη αυτή την σούπερ και την απλή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να βάλει σε ενέργεια μοτέρ καταλυτικά που καίνε την αμόλυβδη βενζίνη, διότι ο μόλυβδος που υπάρχει στην άλλη βενζίνη είναι πολύ κακός για την υγεία του ανθρώπου. Ο τέτραεθυλιούχος μόλυβδος. Ναι, αυτό τέλος πάντων. Λοιπόν, με συγχωρείτε. Συγγνώμη. Έχουμε λοιπόν μία απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία καθιερώνει τα καταλυτικά αυτοκίνητα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στην Ελλάδα βέβαια αρχίζει αυτή η ιστορία με τις αποσύρσεις, τα ξέρετε αυτά, και μείνανε κάποια αυτοκίνητα συμβατικά, με συμβατικούς κινητήρες. Εκατοντάδες χιλιάδες. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι πρόκειται για την αμόλυβδη βενζίνη, ναι, να απαιτήσει, θα πάρει μια απόφαση να απαγορεύσει την κυκλοφορία, όχι, να απαγορεύσει την μολυβδούχο βενζίνη. Οπότε άμα την απαγορεύσει, εκ των πραγμάτων είναι υποχρεωμένος κάποιος ο οποίος δεν έχει αυτοκίνητο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει την αμόλυβδη, να πετάξει ουσιαστικά το αυτοκίνητο το παλιό και να πάρει ένα καινούριο. Θέλω να σχολιάσετε αυτό, ναι.
και να μας δώσει και την απάντηση αν για τα υπόλοιπα αυτοκίνητα υπάρχει λύση. Καταρχήν δεν έπρεπε, ας το ξεκινήσουμε έτσι, ναι. Λοιπόν, να εξηγήσουμε καταρχήν γιατί μπαίνει ο τετραεθιλιούχος μόλυβδος μέσα. Όλοι θα έχουν κατά καιρούς ακούσει το θέμα τα πυράκια, χτυπάει πυράκια. Δεν υπάρχουν πυράκια στη μηχανή να χτυπάνε, απλώς αυτό είναι μικροεκρήξεις οι οποίες γίνονται όταν το πιστόνι ανεβαίνει επάνω, αναρροφούμε το μείγμα αερίου και βενζίνης, έτσι. Ανοίγει η βαλβίδα εκ των όσων βγάζουμε τα καυσαέρια που έχουν καεί πριν, ρουφάμε, κατεβαίνει το πιστόνι κάτω, ρουφάει το μείγμα, κλείνει η βαλβίδα αναρροφήσεως, ανεβαίνει το πιστόνι, οι τέσσερις χρόνοι ανεβαίνει το πιστόνι επάνω, συμπιέζει το μείγμα, διότι συμπιεγμένο το μείγμα πρέπει να κάνει, και στο άνω νεκρό σημείο που λέμε του πιστονιού, δίνει το μπουζί, το σπινθήρα, να γίνει η έκρηξη. Καθόν ο χρόνο ανεβαίνει όμως το πιστόνι και αρχίζει και συμπιέζει το μείγμα, όταν η συμπίεση είναι μεγάλη, αυτοεκρήγνεται το μείγμα σε μικροεκρηξούλες και κάνει αυτό το θόρυβο μέσα από το μεταλλικό κέλυφος της μηχανής και εκεί ακούγεται εκείνο το τάκα 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 τάκα, το οποίο ο απλός άνθρωπος, η λεγόμενη η μαστοράντζα, εγώ το είπε τα πυράκια. Δεν υπάρχουν πυράκια να χτυπάνε. Είναι οι μικροεκρήξεις. Οι Γερμανοί το λένε το κλόπφεν, που χτυπάει δηλαδή. Έγιναν διάφορα πειράματα στην τεχνολογία του αυτοκινήτου και διαπιστώθηκε ότι όταν μέσα σε μια βενζίνη προσθέσεις αυτό τον τετραεθιλιούχο μόλυβδο, αυτό δίνει την δυνατότητα στη βενζίνη, στο μείγμα, να είναι ανθεκτικότερο στις εκρήξεις. Πέραν δε αυτού, κάνει και μια καλύτερη λίπανση στη μηχανή, επειδή ο μόλυβδος έχει αυτή την, είναι μαλακός κατά κάποιο τρόπο. Τώρα, κάτι να διευκρινίσω. Όταν λέμε οκτάνια, λέει υψηλών οκτανίων βενζίνη, όταν τα αυτοκίνητα βάζανε απλή βενζίνη, χτύπαγε πυράκια. Και όταν βάζανε σούπερ βενζίνη, δεν χτύπαγε πυράκια. Όλο αυτό είναι ακριβώς το μείγμα μιας κάποιας βενζίνης, η οποία σε αντιστοιχεία καθαρού επτανίου και οκτανίου, δηλαδή οι οργανικές ενώσεις, ανάλογα με το πόσους άνθρακες έχουν, παίρνουν την ελληνική ονομασία μετά τις τέσσερις βαθμίδες, δηλαδή το έναν άνθρακα, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο προπάνιο, μετά αρχίζει πεντάνιο, εξάνιο, επτάνιο, οκτάνιο, ενιάνιο, δεκάνιο και ούτω καθεξής. Όσοι άνθρακες, η ελληνική αριθμητική ονομασία. Είχαν λοιπόν ειδικούς κινητήρες, πέρανε φερπίν μια βενζίνη Α από αυτό το Libyan Light, ξέρω εγώ τι μας ήταν, έβγαινε η βενζίνη, τη βάζανε στον κινητήρα μέσα και βλέπανε, είχαν ρυθμιζόμενες συμπιέσεις, σε ποιο σημείο χτυπάει. Στο ίδιο σημείο κάνανε μείγματα επτανίου και οκτανίου και σε όποιο ακριβώς σημείο ξαναχτυπούσε, λέγανε τι είναι το μείγμα αυτό, είναι 92% οκτάνιο και 8% επτάνιο. Και έτσι λέγανε, αυτή η βενζίνη αντιστοιχεί σε 92 οκτάνια. Όταν λέγαμε βενζίνη αεροπλάνο, λέει 130 οκτανίων, μα παραπάνω από 100% δεν υπάρχει. Σαν αντέχει στη συμπίεση 30% παραπάνω και από το καθαρό οκτάνιο. Τώρα που έχουμε τη μολυβδούχο βενζίνη, η μολυβδούχος βενζίνη, η αμόλυβδος με συγχωρείτε βενζίνη, δεν είναι ανθεκτική στη συμπίεση. Και έτσι οι κινητήρες για να μπορέσουν να κάψουν την αμόλυβδο βενζίνη, να τη χρησιμοποιήσουν, αυξάνουν τα κυβικά τους. Ναι, όχι, μειώνουν τη συμπίεση. Α, μάλιστα. Αφού μειώνεις τη συμπίεση όμως, χάνεις δύναμη. Και αφού χάνεις δύναμη, χάνεις υποδύναμη. Και γι' αυτό χάνεις και στροφές. Μεγαλύτερους κυβικούς. Γι' αυτό, για να έχεις την ίδια υποδύναμη με ένα κινητήρα αμολύβδου βενζίνης, την ίδια υποδύναμη, πρέπει να έχεις περισσότερα κυβικά εκατοστά. Καύσεις. Και παραπάνω βέβαια καύσεις. Ως εκ τούτου, σήμερα η Ελλάδα θα καταναλώσει πολύ περισσότερη βενζίνη, βέβαια συγκριτικά, αλλά τώρα τα καινούργια αυτοκίνητα, επειδή είναι καλύτερες τεχνολογίες, όλα αυτά δεν παίρνουν κανένα μέρος. Ποιος είναι ο μεγάλος ρόλος, η ουσία του πράγματος? Ότι κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, για να μπορέσει η Σοβιετική αεροπορία, η οποία δεν είναι το υψηλή στάθμης, να αντιμετωπίσει
την γερμανική αεροπορία, η οποία ήταν πολύ καλύτερα ποιοτικός, έδωσαν τη δυνατότητα οι Εγγλέζοι. Οι Εγγλέζοι είχαν το καλύτερο δυτικό αεροπλάνο σε ταχύτητα, το οποίο έφτανε σχεδόν τα 700 χιλιόμετρα την ώρα. Το Spitfire. Το Spitfire. Έδωσαν Spitfire στους Σοβιετικούς, αλλά δεν το θυμάμαι καλά αυτό, δεν είμαι βέβαιος, αλλά νομίζω ότι τους δώσαν και δυνατότητα να κατασκευάζουν και τους φέτα. Αυτό, αν θέλετε, έπαστος, οι Σοβιετικοί είχαν Spitfire και ορισμένα άλλα, αλλά επειδή και τα δικά τους αεροπλάνα, τους είχαν δώσει και οι Αμερικανοί, οι Hurricane κτλ. Επειδή δεν είχαν καλές βενζίνες όμως, οι Εγγλέζοι φτιάξαν ένα εξάρτημα το οποίο παρεμβάλλεται μεταξύ της Αγγλίας και του καρπυρατέρ. Όπου πρεσάρει η Αγγλία τη βενζίνη μέσα από αυτό το εξάρτημα, το οποίο έχει διάφορα μέταλλα κτλ. Και παίρνει η βενζίνη, όπως περνάει μέσα, απειροελάχιστη ποσότητα από αυτά τα μείγματα των μετάλλων, και όταν πηγαίνει πλέον στο καρμπυρατέρ είναι εφοδιασμένη κατά κάποιο τρόπο με ένα νέο υλικό, το οποίο είναι ανθεκτικό εις τη συμπίεση, έτσι. Και αυτό έχει λίγος πολύ το ίδιο αποτέλεσμα όπως ο τέτραεθιλιούχος μόλυβδος. Ένα λοιπόν συμβατικό αυτοκίνητο, το οποίο πρέπει να κάψει την απλή ή τη σούπερ βενζίνη, την οποία όλοι γνωρίζουμε μέχρι και προμερικών ετών, δίνει αυτός ο ιδιοκτήτης 10, 20, 30 χιλιάρα, 40. Θα προσπαθήσω να σας φέρω, κύριε Κούντα, εδώ το εξάρτημα, την επόμενη φορά να το δείξουμε στους τηλεθεατές. Το παρεμβάλλει μεταξύ της αντλίας βενζίνης και του καρμπυρωτέρ, δηλαδή κόβεις το λάστιχο, ενώνεις τα δύο λαστιχάκια με δύο σφιχτήρες, βάζεις και δύο σφιχτηράκια και το ενώνεις κάπου εκεί μέσα στη μηχανή στη Λαμαρίνα, και έχεις κάνει το αυτοκίνητό σου, το έχεις μετατρέψει από την σούπερ βενζίνη, την μολυβδούχο, να χρησιμοποιεί αμόλυβδη. Προς τι όλος αυτός ο σαματάς λοιπόν, να δώσουμε μερικά δισεκατομμύρια δολάρια και να φέρουμε καταλυτικά αυτοκίνητα διαδίθεν την προστασία του περιβάλλοντος, αφού αυτή η δουλειά γινόταν όλη και όλη με ένα εξαρτηματάκι της τάξης των 50.000 δραχμών. Αυτό είναι όλο. Δηλαδή, και να καταργήσει δια νόμου, διότι είπαμε οι αποφάσεις πλέον κλαίνονται στην κοινή αγορά, την μολυβδούχο βενζίνη κοινή αγορά, ευκολότατα αυτό το ελληνικό κράτος, εάν είναι ελληνικό, θα πει: κύριοι, και υπάρχουν αυτή τη στιγμή άνθρωποι οι οποίοι ψηλοφέρουν και είχαν πάει, εδώ είναι τώρα κύριε Κούντα, είχαν πάει άνθρωποι στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και στο Υπουργείο Οικονομικών και είπανε: ρε παιδιά, πριν βγάλετε νόμους και κάνετε όλη αυτή τη διάλυση της χώρας, να το. Υποχρεώστε τον κοσμάκι να βάλει αυτό το εξάρτημα εις το αυτοκίνητό του και να χρησιμοποιεί αμόλυβδο βενζίνη. Όχι, μη μου το πείτε έτσι. Να σας το πω διαφορετικά. Ας πούμε λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αύριο το πρωί, ναι, καταργήσει αυτό το, τέλος πάντων, αυτή την βενζίνη, την απαγορεύσει την παραγωγή βενζίνη σούπερ και απλής, και υποχρεώσει όλα τα αυτοκίνητα να χρησιμοποιούν αμόλυβδη βενζίνη. Αυτή είναι μία απόφαση η οποία θα ανακοινωθεί ένα ευρωαίο πρωινό. Μάλιστα. Τελείωσε. Από την άλλη πλευρά, ο Σύλλογος Μηχανικών Αυτοκινήτων Ελλάδος κάνει μία ανακοίνωση και λέει: όσοι έχετε αυτοκίνητα μη καταλυτικά, περάστε στα συνεργεία αυτοκινήτων της χώρας να σας περάσουν ένα εξάρτημα που κάνει 20, 30, 40, 50 χιλιάδες, και είναι αυτό. Και μετά πηγαίνετε στο βενζινοπωλείο να πάρετε αμόλυβδη βενζίνη. Μάλιστα. Αυτό είναι. Μάλιστα. Θα τελειώνουμε έτσι. Και δεν χρειάζεται να αγοράσετε καταλυτικά αυτοκίνητα. Το είπα καλά. Αυτό είναι. Βεβαίως. Αυτό το μηχάνημα θέλετε να μας πείτε, μια και είσαστε ο χημικός Σωτήρης Οφιανόπουλος απόψε μαζί μας. Εγώ το χρησιμοποιούσα κιόλας. Τι μηχάνημα είναι αυτό? Τίποτα. Είναι ένα σκύλινδρος. Ναι. Ένα σκύλινδρος. Με εισαγωγή και εξαγωγή. Ναι. Όπου περνάει η βενζίνη μέσα. Ναι. Και μέσα έχει ορισμένα. Το τι ακριβώς έχει μέσα, αυτό δεν το ξέρω. Ναι. Έχει ορισμένα άλατα μετάλλων. Άλατα. Άλατα μετάλλων ή μέταλλα, δεν ξέρω ακριβώς. Άλατα μετάλλων. Ή μέταλλα. Μάλιστα. Όπου. Όπου. Παραδείγματος χάρη. Περνάει από μέσα εκεί το. Η βενζίνη. Η βενζίνη. Πριν πάει στο καρμπυρατέρ. Και ανεφλεγεί. Και ανεφλεγεί. Είναι, ναι, μείγμα. Δηλαδή, ναι, η βενζίνη πάει στο καρμπυρατέρ. Το καρμπυρατέρ εξαερώνει τη βενζίνη. Ζω, ξέρω, η βενζίνη όπως έρχεται από το. Από το ρεζερβουάρ. Περνάει μέσα από αυτό το. Από τα άλατα τα μεταλλικά. Ναι, την τραβάει, είναι ή άλατα ή μέταλλα. Δεν το ξέρω καλά. Μπορώ όμως να σας φέρω να το μελετήσω καλύτερα, να σας πω επακριβώς.
τραβάει η αντλία της βενζίνης στη βενζίνη από το ρεζερβουάρ και την πρεσάρει μέσα στο καρμπυρατέρ. Πριν την πάει απευθείας στο καρμπυρατέρ, περνάει από αυτό το παρεμβάλλεται αυτό το εξάρτημα. Μάλιστα. Αυτό είναι όλο. Και η βενζίνη αυτή βγαίνει πλέον ενισχυμένη. Όχι, διαφοροποιημένη να αντέχει στη συμπίεση. Αυτό είναι όλο. Ακριβώς. Επομένως λοιπόν όλη αυτή η φασαρία που γίνεται, αυτό τώρα τα λέτε με όλο το βάρος του επιστήμονα που γνωρίζει τι λέει. Απακριβώς. Άρα όλη αυτή η ιστορία που γράφει στις εφημερίδες είναι ένα παραμύθι. Κοιτάξτε, για έναν που δεν το γνωρίζει είναι βουνό. Όταν το γνωρίζεις είναι λοφίσκος. Είναι τόσο απλό. Τόσο. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό προς χάρη των τηλεθεατών. Να περάσουμε τώρα στις ερωτήσεις και αφήνουμε το κρασί για την άλλη εβδομάδα. Που όμως την άλλη εβδομάδα, ό,τι και να γίνει, θα το κουβεντιάσουμε χωρίς να κάνουμε κανένα σχόλιο. Ο κύριος Καρνέζης, γιατί ο κύριος Σοφιανόπουλος δεν εμφανίζεται σε άλλα κανάλια με μεγαλύτερη ακροαματικότητα να μάθει ο κόσμος. Καταρχήν δεν ξέρω αν θα ήθελα πλέον να εμφανιστώ σε άλλα κανάλια. Καλό είναι το κανάλι μας εδώ, γιατί είναι εμφανιστώ σε άλλα. Μάλιστα. Διότι, κύριος... όχι, να το εξηγήσω γιατί. Και θα το ξεκαθαρίσω ότι. Και να με καλέσουν άλλα κανάλια σήμερα, πρώτα θα έπαιρνα την άδεια του κύριου Χούντα, εάν μου το επιτρέπει, και μετά θα πήγαινα. Διότι θα είναι το ανέντιμο εκ μέρους μου τη στιγμή που ο κύριος Χούντας έχει τραβήξει αυτό το κουπί και, για να λέμε και την αλήθεια και το άλλο κανάλι, και τώρα που εμφανίζομαι. Εκείνοι δώσαν αυτή τη δυνατότητα. Δεν μπορώ τώρα να τους πω χαίρετε να πούμε και πάω σε κάποιον άλλον επειδή εκείνος έχει μεγαλύτερη ακροματικότητα. Βεβαίως για το καλό του τόπου πιστεύω ότι αν μου ζητηθεί να κάνω μια εκπομπή να πω ορισμένα πράγματα, ότι ο κύριος Χούντας δεν θα είχε καμιά αντίρρηση. Καταρχήν είσαστε ελεύθερος να πάτε όπου θέλετε, κύριε Σοφιανόπουλε, με αυτή την έννοια όπως το λέτε εσείς, γιατί μια και το βάζουμε το πράγμα σε δημοσιότητα. Πρώτον αυτό. Όχι, αν εκείνο που λέμε, με συγχωρείτε, εκείνο που λέμε είναι ότι αν έχει κανείς μια μόνη εκπομπή σε ένα κανάλι, αυτή είναι η έννοια, δεν μπορεί να πηγαίνει σε ένα κανάλι πάντα με αυτή την έννοια. Εάν όμως δεν έχει, αλλά είναι απλώς καλεσμένος, μπορεί να πάει όπου θέλει, μια μέρα εδώ, μια μέρα εκεί, εάν δεν έχει μια τακτική εκπομπή. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι για τον κύριο Καρνέζη, ότι όπως το σκέπτεται αυτός και όπως φαίνεται να του αρέσει η περίπτωση των εκπομπών, είναι ότι ο κύριος Σοφιανόπουλος, εάν είχε πρόσβαση στα μεγάλα κανάλια όπως τα κατονομάζει, τα ονομάζει μάλλον, θα μπορούσε ήδη να είχε πάει. Άρα δεν είχε την πρόσκληση, διότι τα μεγάλα κανάλια δεν ήθελαν τη φωλή του κυρίου Σοφιανόπουλου. Αυτό είναι σαφές. Αυτό είναι όχι σαφές, είναι ξεκάθαρο. Επομένως, ο κύριος Καρνέζης τι ζητάει αυτή τη στιγμή, να το ξεκαθαρίζουμε. Έχει αντιληφθεί τι ακριβώς μας έγραψε εδώ. Πιστεύω καλοπίστως το λέει για το καλό του τόπο πιθανώς εδώ, αλλά εν πάση περιπτώσει θα έλεγα μάλλον λίγο άκερο. Όχι, δεν είναι άκερο, είναι περίεργο το ότι το λέει και με τον τρόπο που το λέει. Ναι. Γιατί αν ο κύριος Σοφιανόπουλος είχε πρόσβαση στα μεγάλα κανάλια και τα μεγάλα κανάλια ήθελαν τον κύριο Σοφιανόπουλο για να ακουστούν αυτά που ήθελαν να ακουστούν, θα τον είχαν ήδη καλέσει. Είναι έτσι. Αυτό είναι βέβαιο. Βεβαιότατο. Πάμε παρακάτω. Ο κύριος Στοιχείος Στέφανος, το 1985 οι αφήσεις έλεγαν για καλύτερες μέρες μετά από δύο μήνες που ανέλαβε ο Σιμίτης, πληρώσαμε έκτακτη εισφορά. Τα πλήρωσε πάλι ο κόσμος. Αυτό είναι ένα σχόλιο. Ο κύριος Σέντας, κάθε τέλος της εκπομπής να υπενθυμίσετε στους τηλεθεατές να αγοράζουν ελληνικά προϊόντα, δηλαδή να εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας. Αν θέλετε, δεν μπορώ να πω κάτι. Παρεκάλεσα, μη βάζετε βενζίνη ούτε στη Μόμπιλ, ούτε στη Σέλ, ούτε στην Τέξακο, ούτε στην Total. Σε καμία ξένη εταιρεία να μην βάζετε βενζίνη, ούτε να χρησιμοποιείτε τα ορυκτέλαια, αν δεν μπορείτε, δεν μπορείτε. Κάθε φορά έχετε ξεκινήσει, ξέρω πόσο λεπτό είναι το θέμα με το ορυκτέλαιο. Αλλά πρωτίστως τη βενζίνη. Δόξα τω Θεώ, έχουμε βενζίνη ελληνική να φάνει κότες, που λένε ο λόγος. Να πάτε στην Αβή του Βαρδινογιάννη, να πάτε στην Ευρώιλ, έναν κύριο που είναι από τον Εύρο, γι' αυτό τη λέει και Ευρώιλ, δεν ξέρω πώς λέγεται. Να πάτε στο Μαμιδάκι, να πάτε στην ΕΚΟ, στα ελληνικά. Το κρατικό δηληστήριο της Μακεδονίας, της Θεσσαλονίκης, έτσι. Να πάτε στον, πώς τον λένε, τον άλλον, τον Σόσκο, τη Σόσκο, στο Σαλιαρέλι και χιλιαδιό. Έχουμε, γιατί να πάτε στους ξένους, γιατί να δίνετε λεφτά σε αυτούς οι οποίοι μας θάβουν. Και οι πολυεθνικές ξέρετε πάρα πολύ καλά τι κάνουν, δεν χρειάζεται πολύ. Εδώ κύριε Χούντα, θυμάμαι μάλιστα ότι παλιά δεν επιτρεπόταν
ήταν τα κέρδη των πολυεθνικών να βγαίνουν εκτός Ελλάδας, σου λέγανε παρά ένα μικρό ποσοστό, ελάτε να τα φάτε στην Ελλάδα τα λεφτά σας. Κερδίζετε δραχμές. Δεν μπορούσαν τις δραχμές να τις κάνουν συνάλλαγμα για να τις βγάλουν εκτός. Ξέρετε πώς το βγάζουν το συνάλλαγμα? Με τα πρόσθετα από τα ορυκτέλεια. Κάνανε εισαγωγή, αγοράζανε από τις μητρικές εταιρείες του εξωτερικού διάφορες πρώτες ύλες που χρησιμοποιούσαν στην Ελλάδα σε τιμές πολλαπλάσιες της πραγματικής και έτσι βγάζανε το συνάλλαγμα από τη χώρα. Υπερτιμολογήσεις. Υπερτιμολογήσεις, ναι. Γιατί έτσι το ρώτημα το ελληνικό κράτος δεν το έμαθα ποτέ αυτό. Μάλιστα. Ο κύριος Φωτόπουλος, να απαντήσει ο κύριος Χούντας αν παίρνει συνέντευξη από τον κύριο Σοφιανόπουλο γιατί ακούγεται ο κύριος Χούντας περισσότερο. Να απαντήσω εγώ. Όχι, δεν είναι. Τι είπατε? Δεν είναι. Εμπάσχετος. Αν παίρνετε συνέντευξη από τον κύριο Σοφιανόπουλο γιατί ακούγεται ο κύριος Χούντας περισσότερο. Άδικο θα έλεγα. Όχι, γιατί δεν έχει σημασία. Είναι άποψη του κύριου Φωτόπουλου. Να το απαντήσουμε τον κύριο Φωτόπουλο. Εάν είχατε αντιληφθεί το μέτρο της δημοσιογραφικής συνεισφοράς του Κώστα του Χούντα από αυτή την εκπομπή, θα έπρεπε να είχατε καταπιεί την ερώτησή σας και να κοιτάξετε τον εαυτό σας τον καθρέφτη, κύριε Φωτόπουλε, και να μην ξαναδείτε το High TV, να κοιτάτε άλλα κανάλια. Να πάμε στον κύριο. Αυτό ήταν βαρύ τώρα, δεν πειράζει. Να μάθει ο κύριος Φωτόπουλος. Δεν το ξέρουν οι άνθρωποι. Με συγχωρείτε, να μάθει ο κύριος Φωτόπουλος ότι εδώ γίνεται μια προσπάθεια τέτοια, την οποία οφείλει να σεβαστεί, εφόσον θέλει δημοκρατικά να απαντάει και εμείς να το απαντήσουμε. Και να ξέρει πάρα πολύ καλά ότι αυτή η προσπάθεια που γίνεται εδώ είναι μια προσπάθεια έξω από τις ανθρώπινες δυνατότητες, έξω από τις ανθρώπινες δυνάμεις. Όταν αυτό ο κύριος Φωτόπουλος δεν το κατανοήσει, δεν χρειάζεται να βλέπει αυτό το κανάλι. Να τον υπερασπιστώ λίγο, χωρίς να τον πληρώσω τον άνθρωπο. Να τον υπερασπιστείτε. Έναν ακροατή δεν είναι κατανοητό το τι ζόρια και τι ρίσκα τραβάτε με αυτή την εκπομπή. Και δεν το ξέρει. Και βεβαίως πρέπει να τον συγχωρήσετε κιόλα, διότι θα ήθελε πιθανώς να ακούσει πιο πολλά, το οποίο εσείς πάντα κρατάτε μια ισορροπία στα θέματα, όπως πολύ σωστά το κάνετε. Διότι, ακούστε αγαπητέ, έχουν όλες τις δυνατότητες του ελληνικού κράτους να τον κλείσει τον κύριο Χούντα, αν θέλει. Και αν τους παρατσιγκλήσουμε κιόλα, μπορεί και να το κάνουν. Οπότε, πολύ καλά τα κάνει τα πράγματα. Προχωρούμε λοιπόν. Ο κύριος Στρατουδάκης. Ο κύριος Χούντας να αφήσει την τηλεόραση που να αφήσει τους τηλεθεατές να κρίνουν μόνοι τους τι τους αφορά. Ούτε και εσείς, κύριε Στρατουδάκη, να βλέπετε το κανάλι μας, να αλλάξετε κανάλι. Ο κύριος Χρήστος. Το δημόσιο χρέος δεν οφείλεται στους λόγους που υποστηρίζεται, αλλά στα εξωτερικά δάνεια των κυβερνήσεων 1980 έως 1996 να βρεθεί ποιες κυβερνήσεις έκαναν τα δάνεια. Όχι μόνο το 1986, από το 1974, δηλαδή το εθνικό χρέος το 1974 ήταν 700 εκατομμύρια δολάρια. Αν θέλετε να πάω και μία επταετία πίσω, το 1967, όταν ανέλαβε η στρατιωτική διακυβέρνηση, το εθνικό χρέος ήταν 300 εκατομμύρια δολάρια. Το 300 έγινε 700, υπερδιπλασιάστηκε δηλαδή, αλλά η αλήθεια είναι ότι αγοράστηκε και πάρα πολύ οπλικό σύστημα για πρώτη φορά, δηλαδή η Ελλάδα, αντί να παίρνει ό,τι τις δίνανε σαν οπλικά συστήματα, τις λέγανε αυτό το τορπιλικό ανήκει στο αγγλικό ναυαρχείο, αλλά το παραχωρούμε στην Ελλάδα, να το χρησιμοποιεί όπως και οι Αμερικάνοι κτλ. Για πρώτη φορά η Ελλάδα αγόρασε όπλα που είχε ανάγκη. Και αγόρασε πολλά περισσότερα από τα 700, αγόρασε περίπου τα 2 δις δολάρια. Αλλά ουσιαστικά δηλαδή ξεχρεωθήκαμε. Εάν αφαιρέσουμε λέει, τα χρήματα τα οποία έδωσε η Πατρίς την επταετία 67-74, τότε ουσιαστικά το 300 εκατομμύρια δολάρια που χρωστάγαμε το 67 θα είχε μηδενιστεί, θα είχαμε και πολύ μεγαλύτερο πλεόνασμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή αυτό είναι μέσα στο θέμα, όπως και το βάλεις, το εθνικό χρέος όταν έγινε η μεταπολίτευση ή το 700 εκατομμύρια δολάρια. Κάθε Έλληνας δηλαδή χρωστούσε 70 δολάρια και επί 30 το δολάριο 2.100 δραχμές ή το η αναλογία κατά κεφαλή των Ελλήνων για να ξεχρεώσουμε στο συναλλαγματικό χρέος, διότι σήμερα υπάρχει ένα μπέρδεμα στην όλη υπόθεση. Βάζουν και τα εσωτερικά δάνεια, ομόλογα δημοσίου, γραμμάτια δημοσίου, αυτή απάτη. Το γραμμάτιο δημοσίου είναι μια απάτη.
το οποίο απαγορεύεται και από τον νόμο. Δηλαδή το ίδιο το κράτος παρανομεί φτιάνοντας. Αυτό είναι γραμμάτιο ευκολίες, έτσι είναι. Απαγορεύεται το νόμο το γραμμάτιο ευκολίες. Λοιπόν, αυτό που βασικώς ενδιαφέρει είναι το εξωτερικό χρέος. Το 67 μιλάμε λοιπόν για 300 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή 30 δολάρια κατά κάτοικο. Επί 30 δραχμές το δολάριο, 3,39, 900 δραχμές χρωστούσε ο κάθε Έλληνας το 67. Και το 74 έφτασε να χρωστάει 2.100 δραχμές. Δηλαδή χρεώθηκε ο κάθε Έλλην την επταετία της στρατιωτικής διακυβερνήσεως 1.200 δραχμές. Από το 74 εις το 81, που ευτυχώς εδώ είναι ακριβώς ότι έχουμε επταετίες και είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη, το εθνικό χρέος έγινε 8 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά εντωμεταξύ το δολάριο σάλταρε και πήρε 56-57 νομίζω, 60 έτσι. Άρα έχουμε 6-8. Στην προκειμένη περίπτωση, να το πω διαφορετικά, ο κάθε Έλληνας χρωστάει πλέον 800 δολάρια. Επί το 60, 6-8, 48.000, μείον τις 2 που χρωστούσε, 46. Δηλαδή, τα 7 χρόνια της στρατιωτικής διακυβερνήσεως, ο κάθε Έλληνας χρεώθηκε 1.200 δραχμές και την πρώτη επταετία της Νέας Δημοκρατίας χρεώθηκε 46.000. Εν συνεχεία έρχεται το Πασόκ, 81-88. Και αυτό γίνεται 28 δισεκατομμύρια δολάρια. Αλλά πλέον το δολάριο έχει πάει στα 200 τόσα. Ας το πω 30, δηλαδή 3.000 δολάρια ο κάθε Έλλην. Απλάσια διαφορά. Επειδή 750.000. Έξω τις 50 που χρωστούσε, μας κάνει 700. Δηλαδή, 1.200 δραχμές χρωστάει ο κύριος Ρούντας την επταετία της στρατηγικής διακυβερνήσεως, παραπάνω. 46.000 χρωστάει επί Νέας Δημοκρατίας, παραπάνω. 650.000 χρωστάει την επταετία του Πασόκ και η τρίτη επταετία, διότι έχουμε το 88-95, διότι το 96 χρωστάει, έχουμε πιάσει τώρα τα 50 δις, δηλαδή χρωστάει 5.000 δολάρια ο καθένας, 1.200.000-1.350.000. Δηλαδή, χρωστάμε σήμερα, ναι, κατά κεφαλή. Ο κάθε Έλληνας χρωστάει σήμερα 1.300.000 σε εξωτερικό χρέος, όταν το 74 χρωστούσε. Μήπως είναι τριπλάσιο. Όχι, μιλάτε μαζί με τα εσωτερικά. Όχι. Κάτι εξωτερικό. 3,5. 50 δις δολάρια. Μεικτό. 50 δις δολάρια. 50 δις δολάρια. Και κάτι αναλύσεις και μιλούσαν για 3,5. Τι 3,5. Εκατομμύρια δραχμές. Ο κάθε Έλληνας. Ναι. Με το εσωτερικό χρέος μαζί. Μαζί με αυτό είναι. Ναι. Είναι τα 31,3. Οπότε 10 εκατομμύρια Έλληνες. Με το 3 που λέτε είναι τα 33. 3,5 δηλαδή, ναι, στο μεικτό. Αλλά αυτό είναι στο μεικτό. Είναι με τα γραμμάτια, είναι τα ομόλογα, είναι όλα αυτά. Έσω και μέσα, ναι, και έξω. Και έσω. Και εκεί πρέπει να. Δηλαδή, αν το πούμε χοντρά, είναι μισά-μισά. Λίγο λιγότερα. 60% είναι το εσωτερικό και 40% είναι το εξωτερικό. Αλλά εάν πάτε, κύριε Χοντα, σήμερα με ένα γραμμάτιο του δημοσίου και σας πει το δημόσιο δεν έχω να σε πληρώσω, τι θα κάνετε? Θα κοιτάτε το γραμμάτιο. Και θα σας παραπέμψω στις καλένδρες. Αλλά αυτό που η Ελλάδα χρωστάει έξω, αυτό θα το πληρώσουμε μέχρι τελευταίας πεντάρας. Και εκεί είναι ακριβώς. Και λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αυτά είναι που δεν έχουν πει ποτέ στον κόσμο. Ότι το κυκλοφορούν χαρτονόμισμα θα πρέπει να καλύπτεται σε κάθε χώρα κράτος μέλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου τουλάχιστον κατά 0,20 σε χρυσό ή σκληρό νόμισμα. Γι' αυτό βλέπετε αυτό το κάθε μέρα. Διολυσθένη, λέει η δραχμή. Τι είναι, πάτησε η δραχμή το λάδι και γλίστησε και έπεσε. Τι θα πει διολυσθένη, υποτίμηση είναι αυτή. Στην ουσία είναι αυτό, είναι. Ναι. Οπότε αντί να κάνει μια μεγάλη υποτίμηση κάθε 3-4 μήνες, οπότε έτσι θα το πάρει πρέφα ξεκάθαρα ο κόσμος. Είναι με αρρώστια. Κάνει μια, για να είμαστε πάντα στο 0,20. Το 1973, κύριε Χοντά μου, όταν ο Μαρκεζίνης απελευθέρωσε την ισοτιμία δραχμής προς δολάριο. 1:30, αν θυμόσαστε. Το κόψε στα 2. Όχι, 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 το 55 Παπάγος. Το 50? 73. 73, 73. Πρωθυπουργός, ναι, από Παπαδόπουλο πήρε την εντολή να κάνει εκλογάς. Ναι. Απελευθέρωσε. Ένα μικρό διάστημα. Ναι, 2 μήνες. Ναι. Απελευθέρωσε όμως εκείνο το διάστημα τη δραχμή από το δολάριο 1:30, που, ναι, ήταν παγιωμένο, ναι, και το δολάριο πήγε 28. Διότι τότε είμαστε στο 0,60. Είχαμε τριπλάσιο χρυσό και συνάλλαγμα από το κυκλοφορούν χαρτονόμισμα. Και τότε είναι το αντίθετο. Όταν είσαι πολύ ισχυρός, σου λέει θα υπερτιμήσεις το νόμισμά σου
Είναι αυτό που παθαίνει η Γερμανία κάθε φορά. Έχουμε δύο ειδών πληθωρισμούς. Έχουμε τον υγιή πληθωρισμό, όπου υπάρχει πληθώρα προϊόντων, η οποία αναγκάζει την κοπή χρήματος, και έχουμε την κοπή χρήματος όταν δεν έχεις προϊόντα. Εμείς είμαστε πάντως στη δεύτερη περίπτωση. Είναι παλιά, θυμόμαστε στην κατοχή, πηγαίναμε στο περίπτερο, οι καραμέλες είχαν 1 εκατομμύριο και την άλλη μέρα είχαν 1,5 εκατομμύριο. Δηλαδή, τι πόραμε, παλιόχαρτα. Αυτή είναι η τεράστια, αν θέλετε, λεπτομερής διαφορά των αριθμητικών συναλλαγματικών δεδομένων της χώρας. Και τίθεται ερώτημα, 153 χρόνια, με 2 παγκόσμιους πολέμους, με 2 βαλκανικούς πολέμους, με την καταστροφή του 22, με την ήττα του 97, εφτάσαμε να χρωστάμε, κύριε Χούντα, το 74, εσείς και εγώ και ο κάθε Έλλην, 2.100 δραχμές να ξεχρεώσει η χώρα. Δεν τα είχαμε? Δεν μου λέτε, το 1,5 εκατομμύριο σήμερα περίπου που χρωστάτε έχετε να το δώσετε να ξεχρεώσει η χώρα. Και αν το έχετε εσείς, κύριε Χούντα, και μερικοί ακόμα, μια τετραμελής οικογένεια, το 1974 είχε να δώσει 8.400 δραχμές να ξεχρεώσει η Ελλάδα. Και είμαι πεπισμένος ότι αν ζητείτο αυτή η θυσία από τον ελληνικό λαό να πάει να καταβάλει κάθε Έλληνας 2.000 να ξεχρεώσει η Ελλάδα, θα τα κατέβαλαν όλοι την άλλη μέρα το πρωί. Σήμερα, κύριε Χούντα, η τετραμελής οικογένεια πρέπει να καταβάλει 6 εκατομμύρια. Τα έχει? Αυτό είναι το επίτευγμα του κύριου Καραμαλή και του κυρίου Παπανδρέου και όλων των άλλων περί αυτών, ότι επήρανε κατά κεφαλή χρέος Έλληνος κατοίκου αυτής της χώρας από την ημέρα που γεννιέται 2.100 δραχμές και το πήγανε στο 1,5 εκατομμύριο. Και αυτό τα λεφτά, κύριε Χούντα, τα έχει φάει η κοινή αγορά. Το είπαμε αυτό. Προχωρούμε στις ερωτήσεις μας. Είναι κάτι το οποίο νομίζω μάλλον έχει ξεφύγει από τον έλεγχο, το πόσα χρήματα χάθηκαν. Ξέρετε σε πόσο καιρό τα καλύπτει η Ελλάδα αυτά? Σε χρόνο μηδέν. Ο φυσικός πλούτος της Ελλάδος είναι τόσο μεγάλος που αυτά είναι ψυχία, εάν αφαιθεί ο Έλληνας ελεύθερος μέσα στη χώρα να δημιουργήσει. Αυτό είναι όλο. Το μυστικό. Ο κύριος Βαρβέρης, ο κύριος Χούντας σήμερα αστόχως προσπαθεί να αντικρούσει τον κύριο Σοφιανόπουλο. Προφανώς ο κύριος Βαρβέρης, δεν ξέρω τι εννοεί, προσπαθεί να αντικρούσει τον κύριο Σοφιανόπουλο αστόχως. Εννοεί τις προηγούμενες αναφορές μας για τα... Για τα οικονομικά, τα οικονομικά του... Ναι. Νομίζω ότι αυτός είναι ένας τρόπος δημοκρατικής συζήτησης, κύριε Βαρβέρη, και βεβαίως εγώ έχω υποχρέωση να... Έχω έναν αντίθετο λόγο με τον κύριο Σοφιανόπουλο για να μπαίνουν τα πράγματα στη θέση τους. Δηλαδή η αλήθεια πρέπει να λάμπει μέσα από ένα διάλογο. Το κατλής κλίνης. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης να μετονομαστεί σε Διεθνή Έκθεση Μακεδονίας, να σχολιάσει ο κύριος Σοφιανόπουλος. Κοιτάξτε, τώρα την πούμε Διεθνή Έκθεση Μακεδονίας, δεν υπάρχει αυτό. Το να αλλάξουμε τα ονόματα, δεν θα. Εντάξει, δεν διαφωνώ. Να το κάνουμε. Αλλά δεν βλέπω τι θα προσφέρει αυτό. Ας το κάνουν, ναι, δεν θα έβλαπτε. Δεν θα έβλαπτε. Βεβαίως υπάρχει και η αρνητική πλευρά, κύριε Κούντα, εδώ. Το ότι αν τώρα με όλο αυτό το θόρυβο που γίνεται, ότι η Μακεδονία δεν είναι ελληνική, είναι κάτι άλλο από την Ελλάδα, και τώρα εμείς μετονομάσουμε την έκθεσή μας από Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, την κάνουμε Διεθνή Έκθεση Μακεδονίας, θα μπορούσε να σου πει κάποιος άλλος, ορίστε, κύριε, να τα βλέπετε, οι Έλληνες επάνω στη Μακεδονία διαφοροποιηθήκανε από τα μέχρι τούδε και θέλουν να λέγονται Μακεδόνες, άρα δεν είναι Έλληνες. Δεν πρέπει να γίνομαι νοητός, κύριε Χούντα. Απόλυτα. Ότι υπάρχει και η αντίθετος. Δηλαδή μπορεί κάποιος να το γυρίσει εις βάρος μας. Είναι επικίνδυνο. Είναι πολύ επικίνδυνο. Είναι εκείνο που λένε ότι στην Αμερική μόλις σε συλλάβουν, ότι έχεις το δικαίωμα να παραμείνεις σιωπηλός, διότι ό,τι πεις μπορεί να στραφεί εναντίον σου. Εάν εμείς τώρα μετανομάσουμε, αυτό μπορεί να στραφεί εναντίον μας. Επ' αυτού κάποιος ξένος με ρώτησε, γιατί, λέει, θέλετε να προσαρτήσετε τη Μακεδονία, μου είπε. Του λέω, πού το είδες αυτό? Μα λέει, αυτό που λέτε η Μακεδονία ελληνική, η Μακεδονία ελληνική, γιατί το λέτε? Προφανώς είχε αντιληφθεί ότι εμείς θέλουμε να πάρουμε τα Σκόπια. Ναι. Το λάθος που γίνεται καμιά φορά.
Να ανοίξουμε τα σύνορα λοιπόν, κύριε Κούντα, για να τα κλείσουμε. Έτσι. Ελλάδα, Αλβανία και Σκόπια, ομόσπονο το κράτος. Διότι όλα αυτά ελληνικά είναι. Ο κύριος Αντωνόπουλος, στο παρελθόν είχαμε παραδείγματος χάρη 10.000 βιομηχανίες και 1.000 υποκαταστήματα τραπεζών. Σήμερα συμβαίνει το αντίθετο. Κύριος Αντωνόπουλος. Εννοεί την επιτυχία των τραπεζών σαν επιχειρήσεων. Αυτό λέει. Ναι, μα δεν είναι η επιχείρηση. Κοιτάξτε, κύριε Κούντα, αυτοσκοπός της τραπέζης σήμερα είναι να βγάζει λεφτά. Ενώ αυτοσκοπός της τραπέζης είναι να βοηθάει τον Έλληνα και τον οποιονδήποτε κάτοικο μιας χώρας, στο πάμε και παγκοσμίως, να μπορεί να προχωρήσει το όνειρό του ή στο να κατασκευάσει κάτι. Δηλαδή η τράπεζα πολύ δεν δανείζει, είναι λάθος το δανείζω, είναι γενικώς όλο το θέμα περιπεπλεγμένο εις βάρος το κοσμάκι. Η τράπεζα πολύ ένα ειδικό προϊόν, το γενικό προϊόν. Και το απαράδεκτο της όλης υποθέσεως και ιδιαίτερως αυτού του νόμου και η εφαρμογή αυτού του δυνητικού του νόμου που εφήρμοσαν οι τράπεζες είναι ότι κανένα προϊόν την 20ετία 76-96, αν θέλετε, δεν ευξήθη χίλιες φορές παρά άντε 20-30 φορές, 40 το πολύ, ενώ το χρήμα αυξάνει ακριβώς την 20ετία χίλιες φορές από το νόμο. Και αυτό είναι το μυστικό, ότι όπως εσείς δεν φτιάξατε το σακάκι μόνο σας ή τη γραβάτα σας παρά την αγοράσατε, έτσι και αυτός ο οποίος θέλει να κατασκευάσει κάτι άλλο αγοράζει το γενικό προϊόν που λέγεται χρήμα για να φτιάξει αυτό το προϊόν. Ο επιχειρηματίας δεν πρέπει να έχει λεφτά. Ο επιχειρηματίας πρέπει να έχει όρεξη για δουλειά και ιδέες καινούριες για το τι θα φτιάξει. Τα λεφτά τα πουλάει η τράπεζα. Και ενώ σε όλο τον κόσμο οι τράπεζες πολλούν χρήματα λίγος πολύ με ένα κέρδος όσο και από τα λοιπά προϊόντα, στην Ελλάδα ποιο προϊόν έχει παραπάνω από, ξέρω εγώ, 10-20-30%, πού να το βρεις το παραπάνω κέρδος σε οποιοδήποτε προϊόν? Το χρήμα, δηλαδή, εάν εσείς, κύριε Κούντα, βάλετε σήμερα 1 εκατομμύριο και βάλω κι εγώ 1 εκατομμύριο, μας κάνει 2 εκατομμύρια. Ξέρετε καμία επιχειρηματική δραστηριότητα που σε 20 χρόνια θα πάρουμε 2 δις πίσω? Θα τη μάθω κι εγώ. Η τράπεζα. Διαμάντια να κλωτσά στην παραλία της Αφρικής, τέτοια λεφτά δεν μαζεύονται. Αλλά η τράπεζα που μας δάνεισε αυτά τα 2 εκατομμύρια, σε 20 χρόνια με τον νόμο του Εύερτ που διατήρησαν όλοι οι υπόλοιποι, ζητάει πίσω 2 δισεκατομμύρια. Αυτό δεν είναι δυνατό. Δηλαδή, όταν νομοθετημένα διαλύει την επιχείρηση, κάτι λάκκο έχει φάβα. Αυτόν των Αγίων Ανθρώπων δέχομαι, παρασύρθηκα πριν. Μάλιστα. Αυτόν των πατέρων της φυλής. Ο κύριος Τριανταφυλόπουλος διέφυγε, λέει, του κυρίου Χούντα ότι ο κύριος Σιμίτης έστειλε επιστολή παρέτηση στον κύριο Παπανδρέου που έλεγε ότι αυτή η πολιτική δεν είναι σωστή. Η πολιτική, ποια πολιτική όμως? Για ποια επιστολή, λέει, την επιστολή παρέτησης? Αυτή είναι η τελευταία του Υπουργείου Βιομηχανίας. Όχι τότε που λέτε από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Ναι, γιατί από ό,τι θυμάμαι. Από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας τον εξοπετάξανε. Δεν έστειλε επιστολή τότε. Δεν ξέρω να έστειλε. Όχι, τον εξοπετάξανε, αλλά από το Υπουργείο Βιομηχανίας παραιτήθη. Εμείς δεν αναφερθήκαμε σε αυτό. Ναι, όχι, εσείς παραιτήκατε πίσω. Από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας τον έβγαλε ο Ανδρέας. Αναφέρομαι στην εποχή 85-87. Ναι, εκεί τον έβγαλε. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Αν ο κύριος Τενταφυλόπουλος εννοεί. Αλλά υπάρχει και επιστολή τώρα. Δεν το γνωρίζω αυτό. Εγώ δεν το γνωρίζω. Ο κύριος Πέπας, ό,τι λέει ο κύριος Σοφιανόπουλος, τα λέει ο κύριος Κομίνης αυτή τη στιγμή σε άλλη εκπομπή στο New Channel. Ο κύριος Κομίνης. Ο κύριος Κομίνης είπε. Ναι. Τι εστί Κομίνης? Λυκούργος Κομίνης, ένας εφημεριδάς, θα λέγαμε, αξίας, τον οποίο ο κόσμος ο πολίτης δεν ξέρει. Αχα. Έχει συμμετοχή στην έκδοση των εφημερίδων από πολύ παλιά. Α, δημοσιογράφος λοιπόν. Ναι, και τα τελευταία χρόνια ασχολείται και με την τηλεόραση. Ο κύριος Νικολαίδης, ποια κυβέρνηση έδωσε εντολή και άδεια να μπουν στη σπηλιά του Νταβέλη, στην Πεντέλη, να την καταστρέψουν και γιατί? Δεν το γνωρίζω το θέμα αυτό. Κοιτάξτε, υποτίθεται ότι στη σπηλιά του Νταβέλη, κύριε Χούντα, υπάρχουν μαγνητικά πεδία και υποτίθεται ότι η σπηλιά του Νταβέλη συγκοινωνεί με ένα υπόγειο τούνελ με το παλάτι της Δουκίσης της Πλακεντίας και διάφορα τέτοια, πολλά γράφει τέτοια ο Φουράκης κτλ.
Δεν έχει εξεταστεί το θέμα εις βάθος. Ένα είναι βέβαιο πάντως, ότι ενώ παλιά όταν μπορούσες να μπεις στη σπιά του Νταβέλη και υπήρχαν στοές και μπούκες που μπορούσες να κατέβεις και έτσι αλλιώς και αλλιώτικα, τώρα τα έχουν κλείσει αυτά. Τώρα τα κλείσανε για λόγους ασφαλείας, μήπως σκοτωθεί κανένας ή χαθεί μέσα στη σπηλιά, ή τα κλείσανε για άλλους λόγους των μαγνητικών πεδίων που θυμόσατε που είχαμε συζητήσει και άλλη φορά κτλ. Όπως το άκτιο που είναι εδώ στη Δυτική Ελλάδα, που οι Αμερικανοί εκεί έχουν μια σταθμό και επικοινωνούν με την Αμερική. Όλα αυτά είναι λίγο νεφελώδη. Δεν τα ξέρω κι εγώ, δεν έχω ασχοληθεί, δεν έχουμε και στοιχεία πώς ασχοληθείς. Αυτά είναι θέματα να μας ενημερώσει το ελληνικό κράτος, το οποίο δεν κάνει τίποτα από αυτά. Αν ο κύριος Τρίτσης είχε δίκιο όταν έλεγε να γίνει το αεροδρόμιο στην Τανάγρα. Στην Τανάγρα δεν ξέρω αν παίρνει ο χώρος. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι παίρνει αυτό που είπα την άλλη φορά μέσα στη θάλασσα. Να γίνει ένα διάδρομο μέσα στη θάλασσα. Ελένη Πάρθαλη, από πληροφορίες υπόθηκε ότι θα βάλουν χέρι στις καταθέσεις των ιδιωτών για να καλύψουν το εξωτερικό χρέος τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Εάν είναι καλά ενημερωμένοι, θα έλεγα να πάρετε τις καταθέσεις σας, να τις πάτε αλλού. Αλλά δεν ξέρω, πού να το ξέρω αυτό. Δεν ξέρω. Ο κύριος Μιχάλογλου, ο νόμος του Εύρετο 1083 επέτρεπε στις τράπεζες να ανατοκίζουν τους τόκους υπερημερίας. Βεβαίως. Είναι η παράγραφος 6 του άρθρου 8 που λέει ότι η νομισματική επιτροπή δια αποφάσεών της δύναται να επιτρέπει τον άνευ χρονικού ή άλλου περιορισμού εκτοκισμό των τόκων εν καθυστερήσει. Ο κύριος Σοφιανόπουλος έκανε λάθος τη φράση σύμπεν. Sieben Professoren, Vaterland verloren. Ενώ είναι Zwei. Όχι, δεν είναι Zwei, διότι δεν πάει το ρήμα Zwei. Zwei Professoren, Vaterland, είναι Sieben Professoren, Vaterland verloren. Sieben verloren. Το Zwei είναι δύο καθηγητές, αλλά υπάρχει τόσο αγαπητέ, είτε δύο καθηγητές χάθηκε η πατρίδα, είτε 7 καθηγητές χάθηκε η πατρίδα, έλεγε ο Μπίσμαρκ, δεν αλλάζει. Ή τι λέει παρακάτω, ναι. Δύο καθηγητές. Απόλυτα οι πατρίς που είπε ο Βίσμαρκ και επανέλαβε ο Βεντζέλος. Ναι. Έχετε διαφορά στα νούμερα. Ναι, δεν το ξέρω. Αλλά είναι και σαν ποίημα. Sieben Professoren Vaterland verloren. Είναι εν-εν. Ενώ ο Zwei Professoren Vaterland verloren δεν πάει, δεν έχει ομοιοκαταληξία. Αλλά είναι άνευ σημασία. Ο κύριος Διαμαντάρας, ο κύριος Τσοβόλας δεν ξέρει οικονομικά. Ήταν ένας δικηγόρος της Σάρτας. Μπήκε στο Πασόκ, έγινε υποτακτικός και συνέχεια υπουργός οικονομικών. Εμείς δεν είμαστε, αυτό τώρα είναι σε εσάς το σχόλιο, αλλά πέστε τι θα πείτε. Ακριβώς αυτό είναι. Ότι εάν σήμερα κάποιος... Οικονομολόγος δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Οικονομικά δεν ξέρω. Εάν ο κύριος Τσοβόλας γινότανε υπουργός δικαιοσύνης, δεκτών, είναι δικηγόρος, κάθε καταλαβαίνει από νόμος, γινότανε υπουργός παιδείας, έχει περάσει από τα θρανία και από την ανωτάτη εκπαίδευση, κάτι καταλαβαίνει. Και όταν υπουργός δημοσίας τάξεως, νόμοι είναι, δικηγόρος είναι, κάτι γίνεται. Αλλά από εκεί και έπειτα, υπουργός οικονομικών, από πού και ως πού. Εάν υπάρξει μια, αν με καλέσει μια σήμερα η κυβέρνηση και μου είπε κύριος Γιώργο, αναλάβετε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα πω με συγχωρείτε κύριε, δεν το αναλαμβάνω. Τι ξέρω εγώ από νόμους. Πρέπει να έχεις έστω μια κάποια σχέση με το θέμα, διότι τότε τι γίνεσαι. Γίνεσαι υποχείριο των μανδαρίνων. Εκ των πραγμάτων δηλαδή, είσαι σήκω, κάτσε τον διευθυντό του Υπουργείου, δεν μπορεί να χαράξεις γραμμή, διότι τίποτα δεν ξέρεις. Και εκείνη το μέγα μυστικό, αν θέλετε κύριε Κοντά, ότι μέσα στον ελλαδικό χώρο έχουμε μέσα στα Υπουργεία αοράτους και αγνώστους ανθρώπους, οι οποίοι νομοθετούν κατ' ουσίαν και τα παίρνουν οι Υπουργοί, τα πάνε στη Βουλή και τα κάνουν νόμους του κράτους και επιβάλλονται επί του ελληνικού λόγου. Και αυτούς για να τους πάρει στη δύναμη πρέπει να αρχίσει η δημοκρατική διαδικασία στη χώρα. Και όχι το αποφασίζομαι και διατάσσομαι, δηλαδή να μην τοποθετεί το διοικητής του ΟΤΕ, να εκλέγεται από τους 35.000 ανθρώπους του ΟΤΕ, να δουλέψουν οι δημοκρατικές διαδικασίες. Πράγματα που προβλέπουμε εμείς στο βιβλίο μας. Βέβαια δεν το λέμε, δεν μου επιτρέπετε, δεν το λέω, είμαστε εντάξει. Το κόμμα του Ελληνισμού. Τι είπας. Λοιπόν, κυρία Βιενέλη, με ποιο δικαίωμα έκαναν μια τέτοια κηδεία σε ένα συνταξίουχο πρωθυπουργό και τι προβλέπει το Σύνταγμα γι' αυτό. Δεν θυμάμαι το Σύνταγμα να προβλέπει τίποτα, αλλά κοιτάξτε, το να βέβαια οι τιμές ήταν υπερβολικές. Το να αποδώσεις τιμάς εις έναν νεκρόν, αυτό δεν πολύ βλάπτει. Ότι έγινε υπερβολή, έγινε. Δεν είναι εκεί το θέμα όμως. Δεν είναι τι γίνεται, τι κάνουμε με έναν νεκρό για μισή ημέρα. Το ότι η Ελλάδα σταμάτησε να δουλεύει και χάσαμε μερικά δισεκατομμύρια, αυτό μάλιστα. Αλλά από εκεί και έπειτα είναι άνευ πολύ σημασίες. Το φτιάξαν πανηγύρι.
Και δεν έπρεπε να γίνει, ούτε αυτό δεν έπρεπε να γίνει. Ο κύριος Καρυδάκης, να γίνει μια εκπομπή για τους Αλβανούς, οι οποίοι κατά χιλιάδες είναι στην Ελλάδα, απασχολούνται στις εργασίες χωρίς έλεγχο. Ο κύριος Τσιπότης, τώρα... Αυτό είναι σοβαρό. Οι Αλβανοί καταρχήν είναι Έλληνες, όλοι τους. Δεν υπάρχουν Βορειοπηρώτες και Αλβανοί. Οι Αλβανοί είναι Ηλυροί στο σύνολό τους. Τώρα δεν ξέρουν ότι είναι Έλληνες και αυτό το έχουμε ξαναπεί. Η Ελλάδα είναι μια μεγάλη, τεράστια χώρα με ελαγίστους ανθρώπους πλέον. Όλη η Ελλάδα είναι ακαλλιέργητος. Αν πάρουμε τα στοιχεία της κοινής αγοράς, θα δούμε κύριο Κούντα που λέει ακαλλιέργητος έκτασης 0. Όλη η κοινή αγορά, δεν ξέρω με τα τελευταία τώρα με τα κράτη που μπήκαν τελευταία, Ισπανία, Πορτογαλία, Σουηδία κτλ. Αλλά όταν μπήκαμε εμείς στην κοινή αγορά, που είμαστε το 10ο μέλος, τα 9 άλλα μέλη που είχαμε μελετήσει πολύ την όλη υπόθεση, ήταν ακαλλιέργητος έκτασης 0, εκτός μιας μικράς περιοχής στο Βέλγιο, εκεί στις Αρδένες, που το έχουν κρατήσει επειδή ήταν οι μεγάλες μάχες των Αρδενών που γίνανε κατά τη διάρκεια την τελευταία μεγάλη γερμανική αντιπίθεση που έγινε στις Αρδένες το Δεκέμβριο του 1944. Ως εκ τούτου, σήμερα η Ελλάδα είναι ακαλλιέργητος. Εάν οι άνθρωποι αυτοί, οι πάσης φύσεως, δεν το εντοπίζω τώρα εις τους, οι ξένοι, οι οποίοι κάνουν δουλειές έναντι μικρού μεροκάματου, 3 χιλιάρικα, 5 χιλιάρικα, αυτά προσφέρουν στην εθνική οικονομία, διότι αν κάποιος θα έπρεπε, και το προβλέπουν μεγάλες χώρες όπως η Γερμανία. Στη Γερμανία η νομοθεσία προβλέπει ότι αν θέλει ένας επιχειρηματίας να προσλάβει μερικούς περιστασιακούς εργάτες, φοιτητάς για ένα πολύ μικρό μεροκάματο, αυτό επιτρέπεται και χωρίς ασφαλιστικά ταμεία. Διότι σου λέει ο φοιτητής προκειμένου να κοπροστυλάει, θα δουλέψει, θα πάρει λίγα λεφτά, αλλά θα βοηθήσει την επιχείρηση η οποία θα αποταμιεύσει λίγο πιο πολύ από το κανονικό μεροκάματο να μπορέσει να προχωρήσει να πάει ένα βήμα παρακάτω. Σήμερα, εάν δεν ήταν οι λεγόμενοι Αλβανοί, Βορειοεπιρώτες και ούτω καθεξής να κάνουν τις δουλειές, παραδείγματος το μάζεμα της ελιάς. Ποιος θα μάζευε ελιές? Έχουν κατεβάσει το κόστος. Ναι, έχουν κατεβάσει το κόστος και έτσι γίνεται. Συντόμως, εάν φτάσουμε στο σημείο όπου υποχρεωτικός και τι γίνεται, θα πλακώσει το ΙΚΑ, θα λέω εγώ, πώς εργάτες απασχολήσει, γράφτε στο ΙΚΑ, πήρω ΙΚΑ, κάνε πήξε δείξε, δεν θα μαζέψει κανένας ελιές. Στα Φίλια, στην Κρήτη, μαζεύουν οι τουρίστες. Γερμανοί, Εγγλέζοι, όλοι οι τουρίστες εκεί πέρα, οι φοιτητές, πάνε να μπουν, παίρνουν αμεροκάματα και μαζεύουν τα σταφύλια. Αλλιώς τα σταφύλια θα μείνουν στις κυματαριές. Ως εκ τούτου, δεν είναι αυτό το τόσο σοβαρό. Αυτό το οποίο έκανε και η Γερμανία απεισχόλησε το δικό της το προσωπικό που ήξερε σε ένα υψηλό επίπεδο απασχολήσεως και τις απλές, τις χαμαλίστικες δουλειές, τις έδωσε στους εισαγωμένους εργάτες, μεταξύ των οποίων και τους Έλληνες. Η Ελλάδα, εάν δεν είχε πέσει σε αυτή τη δίνη της οικονομικής καταστροφής, όπου δια του νόμου και της σοσιολοκομμουνιστικής επιβολής του Καραμαλή μετά το 1974, αυτού του Παναγίου ανθρώπου, του σχεδόν Θεού, έτσι δεν έχει τα αντίληψη τώρα, είμαι εντάξει, εντάξει, ναι. Αυτού του Αγίου ανθρώπου, όπου διελήθησαν οι ειδικές επιχειρήσεις, οι οποίες ήσαν εις θέση όχι μόνο να απορροφήσουν αυτό το ελληνικό δυναμικό, αλλά και να δώσουν και θέσεις εργασίας να έρθουν και άλλοι ειδικευμένοι Έλληνες απ' έξω και να αφήσουμε αυτή την πολύ απλή εργασία, τη χειρονακτική, έναντι ενός φτηνού μεροκάματου, εις τους εισαγωμένους εργάτες, οι οποίοι πολλαπλώς θα βοηθούσαν την εθνική οικονομία, διότι όταν μαζεύεις ελιές με 3.000 δραχμές την ημέρα, κάνει φτηνό λάδι. Και όταν κάνει φτηνό λάδι, μπορεί να ανταγωνιστεί στο ιταλικό στις εξαγωγές και το ισπανικό. Όταν πληρώνεις 10 χιλιάρικα μεροκάματο με Έλληνες εργάτες να μαζεύεις ελιές, το ελληνικό λάδι είναι πλέον ασύμφορο, δεν παραπολυθεί πουθενά και το μαζεύουμε στις δεξαμενές. Εδώ υπάρχει ένα ξεκάθαρο θέμα, κύριε Κούντα, το οποίο δεν έχει δοθεί ποτέ στον απλό Έλληνα να το καταλάβει, ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η μικροοικονομία, δηλαδή η δικιά σας οικονομία, η δικιά μου οικονομία, η οικογενειακή και η επιχειρηματική οικονομία, με τη μέγαλο και μακροοικονομία, την οποία είναι υποχρεωμένο ένα κράτος να οργανώνει και να στρατηγεύει δια χρόνια μπροστά. Εδώ λοιπόν τι γίνεται. Έχουμε μία μικροοικονομία και μία μεγαλοοικονομία, οι οποίες είναι μπλεγμένες η μία μέσα στην άλλη. Τι θα γίνει αύριο το πρωί, διότι η ώρα είναι χρεοκοπημένα. Και ως εκ τούτου και να ήθελε κανένας με αυτό το σύστημα να προχωρήσει, εκ των πραγμάτων
θα πνιγεί μέσα στο ίδιο το ινόπνευμα το οποίο παράγει ο Μίκητας και ψοφάει τρώγοντας τη ζάχαρη από το μούστο. Αν δεν διαχωριστούν αυτά τα δύο πράγματα και δεν μπαίνουν ξεκαθαρισμένα πλαίσια, δεν μπορεί να ξεφύγουμε. Και εδώ είναι τώρα η αντίρρησή μου, η οποία αν θέλετε, εντάξει, ήταν λίγο, ξέρετε, καμιά φορά φορτίζεσαι, πιο θα έλεγα εκρηκτική από ό,τι θα έπρεπε προηγουμένως και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, αλλά όταν το ξέστο και το έχω ζήσει αυτό το πράγμα, δεν μπορεί ένα κράτος να λέει σου καθυλώνω τις βιομηχανικές τιμές δήθεν για το δημόσιο συμφέρον και διέλυσε την ελληνική παραγωγή για να εισάγει κάτι το ίδιο πράγμα σήμερα με 10 φορές τιμή παραπάνω. Έτσι δεν είναι που το έχουμε αναλύσει τόσες φορές. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ακριβώς αυτή την υπόθεση, οπότε δεν είναι έτσι τα πράγματα. Οι φτηνοί ξένοι εργάτες βοηθούν την ελληνική οικονομία. Είναι ακριβώς το αντίθετο από ό,τι εμφανίζεται. Δεν παίρνουν δουλειά από τους Έλληνες. Κανένας Έλληνας δεν πάει να μαζέψει ελιές με 3.000 την ημέρα ή 5. Θέλει 10 ή 15 ή 20. Θέλει και τα 20 και τα 6 και τα 2 κτλ. Το θέμα τελείωσε. Χάθηκε. Ο κύριος Τσιπότης, τώρα που πέθανε ο μεγαλύτερος από τους κοινοβουλευτικούς, ανοίγει ο δρόμος για να κυβερνήσει ένας πραγματικός επιστήμον, φιλόσοφος και άνθρωπος με αξίες όπως ο κύριος Σοφιανόπουλος. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ, αλλά αυτό δεν είναι δικό μου θέμα μόνο. Πρέπει να βοηθήσετε και οι υπόλοιποι. Ο κύριος Κανάς, το επίγραμμα στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτου Ανδρών Επιφανούν Πάσα Γητάφος, γιατί αναφέρθηκε στο Πανδρέο ενώ είναι για πεσόντες στα πεδία των μαχών. Κοιτάξτε τώρα, αυτά τα οποία έχουν γίνει είναι τραγελαφικά. Αυτά τα οποία γίνονται σε αυτόν τον τόπο, ιδιαιτέρως τα τελευταία, θα έλεγα, 10 χρόνια, είναι εκτός πάσης, ούτε η φαντασία δεν έχει τέτοια δυνατότητα. Και ακριβώς αυτό είναι το οργανωμένο. Απαιτείται τεραστία και καταπληκτική κρατική οργάνωση να καταφέρνει κανείς να κρατά αυτόν τον παράδεισο που είναι η Ελλάδα σε τέτοια χάλια. Δεν υπάρχει ο κύριος Ανδρέας Παπανδρέου για να απολογηθεί για την αλληλεγγύη κατεύθυνση προς την ΕΟΚ, αλλά υπάρχουν οι συνεργάτες του. Ναι, βέβαια. Ο κύριος Βελτσίτας Θεόδωρος, επειδή πιστεύω ότι το ερώτημά μου σκοπίμως δεν απαντήθηκε, επανέρχομαι. Πώς μία αυθεντία στα οικονομικά. Ποιο ερώτημα δεν απαντήθηκε. Μήπως περάσετε καμιά σελίδα. Όχι, καμία. Εδώ δεν υπάρχει όνομα Βελτσίτας Θεόδωρος, δεν υπάρχει, ούτε εδώ. Ούτε εδώ, ούτε εδώ. Δεν υπάρχει, κύριε, το όνομά σας σε προηγούμενα χειρόγραφα. Α, μπορεί να γίνει. Ούτε αποφεύγουμε να μην απαντήσουμε στα ερωτήματα. Επειδή πιστεύω, λέει, ότι το ερώτημά μου σκοπίμως δεν απαντήθηκε, επανέρχομαι πώς μια αυθεντία στα οικονομικά συμβιώνει με τον νόμο για τα επιτόκια του ράλι όταν έρχεται στην εξουσία, δηλαδή ο Παπανδρέου. Ο κύριος καθηγητής είπε ότι εθίχθη ειδικό θέμα. Μα ακριβώς είναι το κατεξοχήν θέμα της ειδικότητας του κυρίου Παπανδρέου. Α, μιλάει για τον νόμο 1083. Σαφώς. Έχει δίκιο ο άνθρωπος. Έτσι είναι. Δεν μπορεί να είσαι αυθεντία στα οικονομικά τόσο ο κύριος Παπανδρέου όσο και ο κύριος Σιμίτης και να έχουν ένα νόμο της Νέας Δημοκρατίας που διέλυσε τη χώρα και, προσέξτε, ούτε καν να τον αναφέρουν, ούτε να τον θίγουν, ούτε να τον κριτικάρουν, ούτε να τον πειράζουν και επέτρεψαν στα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας να τη διαλύσουν. Θα υπενθυμίσω, αν θέλετε εδώ, ότι η απόφαση η 27 του 88, το 88 ποιή κυβέρνηση έχουμε. Πασόκ. Το ανώτατο δικαστήριο επικυβερνήσεως Πασόκ και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι δυστυχώς πιέζονται και οι δικαστές και δεν αφήνονται ελεύθεροι να κάνουν τη δουλειά τους. Και αφού και εγώ είπε ένας δικαστής την άλλη φορά επάνω, μην πω ονόματα, λέει, εν πάση περιπτώσει, λέει, τόσα χρόνια δεν μίλαγε κανένας, αλλά βγήκε ένα μικρό κόμμα. Και ένας, εν πάση περιπτώσει, όσο μικρός κι αν είναι αρχηγός κόμματος, λέει, και μας ξεφωνίζει ότι δεν τηρούμε το δίκαιο και δεν αποδίδουμε δικαιοσύνη στον ελληνικό λαό, αλλά κάνουμε τα χατήρια του κράτους. Και αυτό πρέπει να σταματήσει. Ο κύριος Ανώνυμος, δεν λέει το όνομά του. Ο κύριος Σιμίτης, λέει, δεν έφυγε από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Τον έδιωξε μια νυχτή ο Παπανδρέου διότι είχε ανακαλύψει μια ατασταλία σε μια εταιρεία. Κοιτάξτε. Ότι τον έδιωξε είναι βέβαιο. Ότι είχε ανακαλύψει ατασταλία σε μια εταιρεία θα πρέπει, αφού ξέρετε τόσο καλά στοιχεία, να μας την πείτε. Και εγώ ευχαρίστως, αν θέλετε, δεν θέλετε να πείτε,
στείλτε μου ένα γράμμα Δημακοπούλου 26 στα κάτω Πατήσια 111-45, στείλτε μου τα στοιχεία και εγώ θα τα βγάλω στη φόρα. Θα τα φέρω και στο στείλτε στον κύριο Χούντα. Ο κύριος Κοντογούρης, ο κύριος Ανδρέας Αθηναίος έλεγε τα ίδια με τον κύριο Σοφιανόπουλο για την κοινότητα και το πόσο επιβαρύνεται η οικονομία της πατρίδας μας εξαιτίας αυτής της σχέσης. Δεύτερον, δεν μπορεί και δεν πρέπει οι πρώην υπουργοί και βουλευτές να προτάσουν το κομματικό συμφέρον και το πολιτικό κόστος στο συμφέρον της πατρίδας μας, ελαιοποιώντας το θεμελιώδη νόμο του Σοκράτους που είναι το Σύνταγμα, κάνοντας τον θεμελιώδη νόμο του κράτους που είναι το Σύνταγμα, κάνοντας κενό γράμμα. Σε αυτή την περίπτωση δεν έχουμε θέση στο πολιτικό στερέωμα, δεν έχουμε θέση στο πολιτικό στερέωμα της Ελλάδος. Μια κρίση είναι αυτή. Σωστή. Ο κύριος Γιώργος. Αν ξέρει ο κύριος Σοφιανόπουλος με ποιο τρόπο κάνουν κομπίνες στο Λότο. Όχι, δεν ξέρω. Διότι αν ήξερα, να είστε σίγουροι, θα το είχα καταγγείλει. Ότι δεν πιστεύω όμως, αγαπητέ, ότι δεν μπορεί στο Λότο να γίνουν κομπίνες, διότι το βλέπετε εκεί πέρα, είναι τα μηχανήματα, γυρνάνε, πέφτουν οι μπύλες. Δεν βλέπω πώς θα μπορούσε να γίνει κάτι. Το βλέπω λίγο δύσκολο. Ο κύριος Θανάσουλας. Αν μπορούν να ερευνήσουν ο κύριος Χούντας και ο κύριος Σοφιανόπουλος το σχέδιο Άτσεσον, που ήταν υπουργός εξωτερικών που προέβλεψε την Ένωση Κύπρου με την Ελλάδα, ποιος το τορπίλησε? Το τορπίλησε ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Μακάριος. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Όταν δεν είπαν στον Γιώργιο Παπανδρέου γιατί το αποδέχεσαι, είπε ότι μου ζητούν να τους νοικιάσω μία σοφίτα σε μία πολυκατοικία που μου χαρίζουν. Και θα είμαι τραλός να μην το κάνω. Το σχέδιο Άτσεσον υπάρχει. Είναι γραμμένο, είναι όμως άνευ υπογραφών, δηλαδή είναι ένα σχέδιο το οποίο απεστάλλει στον Γεώργιο Παπανδρέου από τον Άτσεσον, που ήταν διπλωμάτης από την Ελβετία και είχε παρακαλέσει τότε και την κυβέρνηση να στείλει και έναν Έλληνα διπλωμάτη να βοηθήσει και απήντησε βασικός ο Γεώργιος Παπανδρέου τότε ότι δεν είναι θέμα της Ελλάδος, πρέπει ο Μακάριος να αποδεχθεί διότι είναι ένα κράτος, την ένωση μετά της Ελλάδος. Και τότε εμείς βέβαια θα το αποδεχτούμε. Δηλαδή, όλο το βάρος, αυτός ο οποίος ξεκάθαρα τορπίλησε το σχέδιο Άτσεσον, ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Μακάριος. Αυτοί οι δύο. Ο κύριος Κοντογούρης. Ο κύριος Καρνέζης να μάθει ότι τα μεγάλα κανάλια δεν τα κάνουν τα γυμνά, αλλά η ποιότητα των εκπομπών. Και ο σταθμός αυτός απέδειξε ότι είναι μεγάλο κανάλι, διότι διαφωτίζει τον ελληνικό λαό. Είναι εκείνο το ερώτημα το αρχικό του κύριου Καρνέζη που λέει γιατί δεν είναι... Α, μάλιστα. Ναι. Ο κύριος Κουλουμπέρης σας συγχαίρει, λέει, και ρωτάει γιατί το κανάλι έχει ξένο όνομα. Το απαντάμε ότι το κανάλι είχε ξένο όνομα από την αρχή, ναι. Δεν μπορείτε να αλλάξετε, κύριε Κούντα. Δεν αλλάζει η ονομασία. Θα το δούμε γι' αυτό. Ο Ερμής δεν ήταν στην αρχαιότητα. Έστω το Ερμής. Θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε. Είναι σωστή παρατήρηση. Πάντως έχει δίκιο ο τηλεθεατής σε αυτό το ζήτημα. Ο κύριος Αντωνόπουλος. Εμείς στην Ελλάδα δεν έχουμε συγγραφικά δικαιώματα των αρχαίων Ελλήνων. Τα πουλήσαμε σε Ισραηλινό όμιλο. Το 1948, με αποτέλεσμα σήμερα κάθε ξένος που θέλει να εκδώσει αρχαίους συγγραφείς πληρώνει δικαιώματα στον Ισραηλινό όμιλο. Αξίζει να ερευνηθεί. Ποιος το πρωτάκουσα και πρωτοφανές. Δεν το ξέρω αυτό. Πώς είναι, δηλαδή, άμα θέλω εγώ να εκδώσω Αριστοτέλη, δεν μπορώ να τον εκδώσω, πρέπει να... Δεν ξέρω. Θα παρακαλώ, κύριε Αντωνόπουλε, επειδή αυτό είναι πολύ εξωφρενικό το οποίο μας λέτε, αν είναι δυνατόν πιο πολλά στοιχεία. Ποιος τα έδωσε τα δικαιώματα αυτό, κάτι πιο συγκεκριμένο να μας πείτε, διότι αυτό πρέπει να το ερευνήσουμε. Είναι... Αλλά κύριε Χούντα, μου ήρθε κάτι τώρα το οποίο το θέλω πολύ και το ξεχάνω. Θα σας παρακολούσα πάρα πολύ να ρωτήσουμε την Τράπεζα της Ελλάδος, εσείς σαν κανάλι, να σας δώσει το εθνικό χρέος της χώρας από αρχάς του 20ου αιώνα μέχρι και σήμερα. Πώς εξελίσσεται? Ναι. Να το κάνουμε αυτό. Γιατί εγώ έχω κάνει γράμμα στην Τράπεζα εδώ και δεν μου απήντησε, δεν μου έδωσε απάντηση. Αλλά σε εσάς μπορεί να απαντήσει. Ναι. Για το θέμα τώρα αυτό εδώ, ναι. Από όσο ξέρω, υπάρχει μία διεθνή συμφωνία η οποία λέει ότι τα πνευματικά δικαιώματα, ναι, κρατούν για τον συγγραφέα 70 χρόνια.
Εμείς έχουμε προσυπογράψει. 70 ή 30. 70. Από όσο θυμάμαι είναι 70 χρόνια. Δηλαδή μετά τα 70 χρόνια μπορεί κανείς να αναπαράγει έργα πνευματικά συνανθρώπων του στον στο πλανήτη, ναι, χωρίς να πληρώνει δικαιώματα. Αυτό ξέρω. Μπορεί να, ναι, θα το δούμε. Έτσι όμως, είναι. Έτσι είναι. Γιατί λέει εδώ ότι... Η... Τώρα που το λέτε, ότι... είμαι παλιά που ασχολούμαι με το θέατρο, ότι... Λέει εδώ... 30 ήταν ή 50. 70 χρόνια είναι. Τώρα διεθνής, είναι 70. Η διεθνής είναι μέσω του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Μήπως άλλαξε και το κάνανε 70, δεν αποκλείεται. Ναι. Όχι, αλλά ο Αριστοτέλης τώρα δεν είναι 70, είναι. Αυτό λέω. Μερικές χιλιάδες χρόνια. Για τον κύριο, για τον κύριο Αντωνόπουλο το λέω αυτό. Πού το βλέπει ότι υπάρχουν τέτοια δικαιώματα, δεν μου φαίνεται ότι είναι σωστό. Κύριε Αντωνόπουλε, κάντε έναν κόπο, σας παρακαλώ, πέστε μας πιο πολλά στοιχεία, διότι αυτό είναι σοβαρό, αν έχει βάση. Και πολύ σοβαρό. Καραβάς. Σε ποια κράτη χρωστάμε και τι επιπτώσεις αυτό έχει στις σχέσεις εξάρτησης με το κράτος αυτό. Α, κοιτάξτε, δεν είναι ξεκάθαρο σε πόσους χρωστάμε, αλλά χρωστάμε οπωσδήποτε στους Αμερικανούς, χρωστάμε στους Εγγλέζους, χρωστάμε στους Γάλλους, στους Γερμανούς, στους Ιάπωνες, στους Ελβετούς προφανώς και ποιος ξέρει και πόσους άλλους. Η διαφορά η μεγάλη είναι ότι, γιατί εδώ είχε ένα μπλέξιμο, μου είπαν καμιά φορά, μα λέξε και το Αμερικανικό κράτος χρωστάει. Εδώ είναι η διαφορά, ότι το Αμερικανικό κράτος χρωστάει στις Αμερικανικές τράπεζες. Ενώ εδώ η Ελλάδα χρωστάει στο εξωτερικό. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Ένας άλλος κύριος ανώνυμος λέει: το κατοστάρικο γράφει ότι ο Αλέξανδρος ήταν βασιλεύς των Μακεδόνων. Ναι. Γιατί? Αφού ήτανε. Δεύτερον, γιατί το Κεντρικό Ισραηλινό Συμβούλιο Ελλάδος να είναι στους συνεργάτες και επιτελείς του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας. Είναι αυτό το προεδρικό διάταγμα το οποίο έχει αριθμό. Καραμαλίνεφ, Είναι 20 Μαρτίου του 1978, φύλων εφημερίδας κυβερνήσεως Α, αριθμός 40, κυρώνεται ο κανονισμός της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών. Η Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών υφίσταται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Πάνε μέρος της κοινότητας υποχρεώται όπως καταβάλει η ετήσια εισφορά πέτσια κτλ. Κράτος. Τώρα εδώ είναι το εξής, ότι είναι πρωθυπουργός ο Καραμαλής, πρόεδρος Δημοκρατίας είναι ο Τσάτσος και υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι ο Άννης Βαρβιτσιώτης. Αλλά εδώ κύριε Χούντα τίθεται το εξής μέγα θέμα. Εγώ λέω ότι δύο είναι οι λαοί της Διασποράς, οι Εβραίοι και οι Έλληνες. Εγώ το εξετάζω σαν φυλές και όχι σαν θρησκευτική διαδικασία. Εάν οι Εβραίοι και οι Έλληνες συνεργαστούν, τότε καταλαβαίνετε τα πράγματα για την Ελλάδα αλλάζουν άρδιν. Εδώ υπάρχει όμως και το θέμα του διεθνούς σιωνισμού, όπου άλλο Εβραίοι και άλλο διεθνής σιωνισμός. Στο διεθνή σιωνισμό υπάρχουν μέσα Έλληνες, υπάρχουν Αμερικάνοι, υπάρχουν Γερμανοί, υπάρχουν Τούρκοι, υπάρχουν ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Αυτή λοιπόν η ξεκάθαρη διαφορά, εγώ δεν μπορώ να κατηγορήσω όλους τους Εβραίους το θρησκευμά, ότι φταίνε σε τίποτα, αν θέλετε, για όλα αυτά τα περίεργα και απαράδεκτα που πράττει ο διεθνής σιωνισμός. Όπως κανένας δεν θα μπορούσε να κατηγορήσει όλο τον Ιταλικό λαό για τα εγκλήματα της Κόζα Νόστρα και της Μαφία, που είναι Ιταλικής προσέγγισης, δεν είναι. Αλλά σήμερα μέσα στη Μαφία, στην Αμερική, μόνο Ιταλοί υπάρχουν, δεν υπάρχουν Αμερικάνοι, Έλληνες, Τούρκοι, Κινέζοι, Ιαπωνέζοι. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και η Κινέζικη Μαφία σήμερα στην Αμερική, υπάρχει η Ρωσική Μαφία, εδώ μιλάνε για αλβανικές μαφίες και πάει λέγοντας. Θα έφτανα μέχρι αυτού του ακραίου σημείου να πω ότι σκοπίμως καλλιεργείται αυτή η διαμάχη μεταξύ των Εβραίων και των Ελλήνων, των ανθρώπων, των διαφορετικών αυτών θρησκειών, οι οποίοι δεν μπορεί ένας απλός Εβραίος και ένας απλός Έλληνας να έχει καμία σχέση με το τι πράττουν οι ηγεσίες τους και οι πολιτικές τους κατευθύνσεις, διότι δι' αυτού του τρόπου εμποδίζεται αυτή η πιθανή συνεργασία. Εγώ ξεκάθαρα, εάν λέω και ορισμένα πράγματα, λέω να κάθισουν απέναντι, αν θέλετε, και οι σιωνιστές ακόμα και να πούμε, αλλά το κύριε, γιατί εσείς εις βάρος μας τόσο καιρό. Και από ό,τι ξέρω, θυμάμαι ότι είχα και ένα συμμαθητή, ο οποίος μου έλεγε ότι κοπάνα το σιωνισμό και εμείς θα ψηφίσουμε, θα σβέρουμε 3.000 εβραϊκούς ψήφους. Λοιπόν, είναι ένα πάρα πολύ λεπτό θέμα, κύριε Χούντα, το οποίο είναι και φιλοσοφικό. Είναι και φιλοσοφικό, διότι εδώ εμπλέκεται μέσα και η Παλαιά Διαθήκη, εμπλέκεται, αν θέλετε, εκείνο του Ζαχαρία, κεφάλαιον Θ, εδάφιον 13,
σας τις φιλείς Ιούδα, γράφει εκεί, σας χρησιμοποίησα ως τόξον. Ως άλλην δε φερέτρα εγέμισα τους άλλους Ισραηλίτας. Θα εξεγείρω τα τέκνα σου ως Σιών εναντίον των τέκνων των Ελλήνων και θα σε χειριστώ ως Ρωμφέαν πολεμιστού. Αλλά ο Κύριος ο Παντοκράτορος θα βοηθήσει τους Ιουδαίους, λέει παρακάτω, να εξολοθρέσουν τους εχθρούς, δηλαδή εμάς τους Έλληνες. Θα τους πιούν όπως πίνουν τον Ίνων, θα τους σκεπάσουν με τους λίθους της Φερδόνητων, θα γεμίσουν φιάλε από το αίμα των όπως γεμώνται φιάλε από το αίμα των θυσιαζομένων ζώων ή στα ολοκαυτώματα. Εάν δεν πάμε τώρα και στο καθαρό φιλοσοφικό και θεωρητικό μέρος, όπου στο σύνταγμα το δικό μας, το άρθρο 3, παράγραφος 3, λέει το κείμενο της Αγίας Γραφής τηρείται αναλύωτον, άρα εμείς σαν Έλληνες πρέπει να τηρήσουμε αναλύωτο την Αγία Γραφή, η Αγία Γραφή είναι και η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη, ως εκ τούτου πρέπει να δεχθούμε και αυτό, και αυτό έρχεται λίγο σε αντίθεση. Αλλά δεν μπορώ να φανταστώ ποτέ ότι σήμερα ένας κοινός Εβραίος στο θρήσκευμα δέχεται και έχει βάλει αυτό σκοπό της ζωής του να εξολοθρέσει τους Έλληνες, έτσι δεν είναι. Είναι λίγο και ούτε καν το ξέρει. Ούτε καν το ξέρει. Ως εκ τούτου σκέπτομαι τώρα και λίγο δυνατά, αν και πολύ καιρό με βασανίζει αυτό το πράγμα, ούτε καν οι αρχιμανδρίτες μας και οι παπάδες μας και οι πατέρες της Εκκλησίας δεν μπορέσανε. Μάλιστα ένας έφτασε στο σημείο να μου πει ότι, ξέρεις, λέει, αυτό δεν γίνει έτσι, λέει, διότι είναι λάθος η μετάφραση. Εμένα με απασχόλησε πολύ το αντικείμενο αυτό και το ψάξα, διότι το φιλοσοφικό μέρος καμιά φορά, ξέρετε, είναι η βάση. Αν δεν λυθούν τα φιλοσοφικά θεωρητικά θέματα, δεν μπορεί να προχωρήσει παρακάτω. Λοιπόν, βρήκα έναν αρχιμανδρίτη του Πατριαρχείου της Αλεξανδρίας, ο οποίος έχει σπουδάσει και την εβραϊκή σαν θρησκεία μπροστά καθαρός επιστημονικής. Και τον ρώτησα και του λέω, δεν μου λες πάτερ, του λέω, σε παρακαλώ, η λεγόμενη Εβδομήκοντα, η μετάφραση των Εβδομήκοντα, η οποία είναι 72 κατ' ουσίαν, δεν είναι. Λέω, είναι Έλληνες γνωρίζονται στην αραμαϊκή, είναι Εβραίοι γνωρίζονται στην ελληνική ή είναι και ανακατεμένοι από τα δύο. Και μου λέει, όχι, είναι όλοι Εβραίοι. Διότι οι Έλληνες δεν ξέραν αραμαϊκά. Και επειδή οι Εβραίοι τότε την ελληνική γλώσσα μιλούσαν, διότι δεν ξέραν τα αραμαϊκά, έπρεπε να γίνει η μετάφραση από τα αραμαϊκά ή στα ελληνικά για να την καταλαβαίνουν οι Εβραίοι. Αλλά εν συνεχεία αυτό που είναι και αναπόσπαστο, και εδώ είναι το καθαρό θέμα όπου αυτό θα έλεγα ότι πρέπει να λυθεί μεταξύ των εκκλησιών. Εγώ δεν είμαι ειδικός, δεν υπησέρχομαι τα θέματα, ξέρετε τα θρησκευτικά. Υπάρχουν και εκείνο το περιβόητο, το μεν ανθρώπινο μέρος ερευνάται τα σγραφάς, το πίστευε δε και μη ερεύνα, λέει δεν το είπε ποτέ και τα λοιπά, πώς υπάρχει. Λοιπόν, δεν μπορεί να διερευνήσει το θείο. Θα έλεγα λοιπόν ξεκάθαρα, γιατί δεν κάθεται η εκκλησία. Θα πρότεινα εγώ να κάτσει η Εκκλησία της Ελλάδος μαζί με τους αρχιερείς της εβραϊκής θρησκείας και να πούνε, ρε παιδιά, εδώ υπάρχει, επάνω στην οποία φράση, ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλοί φανατισμένοι. Και πράγματι, όταν εκ πρώτης όψεως λέει θα εξεγείρω τα τέκνα σου ως Σιών εναντίον των τέκνων των Ελλήνων, εγώ Εβραίος δηλαδή να καταστρέψω σε ένα τον Έλληνα, λες εσύ για στάσου ρε φίλε, έτσι δεν είναι. Εκ πρώτης φάσης αυτό είναι. Αλλά τα θρησκευτικά πράγματα δεν είναι και τόσο απλά. Έφτασε λοιπόν ο πατέρας του Σπιζίνα να λέει ότι ξέρεις η μετάφραση είναι λάθος. Και λέει, ρε παιδιά, αν η μετάφραση είναι λάθος, γιατί δεν φέρνει ένας να παρουσιάσει το κείμενο, το αρχικό, το αραμαϊκό και να πει ιδού το λάθος, διορθώνουμε το λάθος. Ή αν θέλετε, αν είναι φιλοσοφική έννοια η οποία δεν έχει την άμεση αντίληψη αυτού του πάρα πολύ δύσκολου σημείου και λεπτού μεταξύ της εβραϊκής και της ελληνικής φιλής πλέον υπό την έννοια την γενικότερη, να το ξεκαθαρίσει αυτό, έτσι δεν είναι. Εγώ δεν είμαι ειδικός, δεν μπορώ να επισέλθω σε αυτά τα θέματα. Είναι πρόταση λοιπόν, αν θέλετε, πάω στον ειδικό. Έχουμε ένα πρόβλημα, δεν πρέπει να πάμε στον ειδικό. Ποιοι είναι οι ειδικοί? Οι πατέρες της Εκκλησίας μας, διότι η Εκκλησία είναι αυτοκέφαλος κατά το Σύνταγμα. Λοιπόν, εγώ θα επρότεινα στους πατέρες της Εκκλησίας και στους αρχιερείς της Εβραϊκής, δηλαδή στους αρχιραβίνους, να κάτσουν κάτω, να δώσουν μία λύση σε αυτό το τεράστιο θέμα, το οποίο και εμένα με απασχολεί και οποιονδήποτε θα απασχολούσε. Γιατί δηλαδή εγώ πρέπει να δεχθώ από το Σύνταγμά μου ότι πρέπει να με καταστρέψει ο Σιωνιστής, έτσι είναι, δεν είναι λίγο περίεργο? Και στο κάτω-κάτω πρέπει να έχει οπωσδήποτε άλλες έννοιες και άλλες φιλοσοφίες αυτό το πράγμα, οι οποίες δεν μας εδόθησαν ποτέ από κανέναν. Δεν μπορεί να υπάρχει ένας Θεός ο οποίος λέει θα καταστρέψω εγώ τους Έλληνες. Γιατί να μας καταστρέψει?
οπωσδήποτε είναι άλλα πράγματα τα οποία ξεφεύγουν. Αλλά ξέρετε, όταν μπλέκεις το πολιτικό, το θρησκευτικό, το φιλετικό, γίνεται ένα μπέρδεμα, εκεί απάνω επιτυγχάνει στο Διέρη και Βασίλευε, καλή ώρα πάρτε τη Γιουγκοσλαβία, έτσι. Όλο αυτό το αλυσιβερίσι, το πέτυχαν όποιοι και αν το πέτυχαν, κάνοντας χρήση τι, του θρησκευτικού φανατισμού. Όπου στο θέμα της Γιουγκοσλαβίας είναι ακόμα πιο τραγικό, διότι εδώ δεν μιλάμε για μουσουλμάνους Τούρκους οι οποίοι έμειναν, μιλάμε για μουσουλμάνους Σέρβους, Σλάβους, δηλαδή εξισλαμίστησαν Σλάβοι, Σέρβοι, και έχουμε Σέρβους, Σλάβους, Μωαμεθανούς και Σέρβους, Σλάβους, Χριστιανούς. Οπότε αυτό είναι ακόμα τραγικότερο. Στην Ελλάδα οι λεγόμενοι μουσουλμάνοι της Θράκης είναι Τούρκοι. Δεν είναι Έλληνες. Καταλαβαίνετε τώρα τι πρόβλημα θα είχαμε αν παραδείγματος χάρη Λάρισα και απάνω ήταν Μωαμεθανοί οι Έλληνες, έτσι, και Λάρισα και κάτω ήταν άπαλοι, οπότε δεν ενδιαφέρει πως είναι. Εμάς λοιπόν μας σώζει τους Έλληνες το γεγονός ότι κατά 99% είμαστε χριστιανοί Ορθόδοξοι. Και με αυτό το φανατισμό που μας διέπει εδώ, όταν κατέβουν οι ομάδες της Θεσσαλονίκης ή στην Αθήνα και παίζουν ποδόσφαιρο, τι φωνάζουν οι θεατές του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού ή της ΑΕΚ? Βούλγαροι δεν τους λένε? Αυτό είναι εξωφρενικό. Να λες την αντίπολα ομάδα, επειδή έρχεται από τη Μακεδονία, τους φωνάζεις Βουλγάρους. Καταλαβαίνετε τώρα εμείς να είμαστε οι μισοί Μωαμεθανοί και οι άλλοι χριστιανοί, τι θα γίνει? Δεν θα υπήρχε, δηλαδή δεν είχαμε την άκρη στον αέρα. Αυτό λοιπόν το λεπτό σημείο όπου δημιουργεί αυτή την τεράστια ένταση μεταξύ της εβραϊκής και της ελληνικής φυλής, σαν φυλής ανθρώπων επί της γης, διότι είμαστε και οι μόνες φυλές της Διασποράς, έτσι γίνεται. Είναι ξεκάθαρο, όπου και αν πας στον κόσμο, σε μεγάλες κοινότητες θα βρεις Έλληνες και Εβραίους, έτσι γίνεται. Καμία άλλη φυλή στον κόσμο δεν έχει αυτή τη διασφορά και σε αυτή την, αν θέλετε, οικονομική οντότητα. Διότι και οι δύο φυλές της διασποράς έχουν καταφέρει και σε πάρα πολλά σημεία συνεργάζονται. Και στον Καναδά και στην Αμερική και στην Αυστραλία και ολούθε, αν θέλετε παραδείγματος χάρη, το μεγάλο ξενοδοχείο εδώ πίσω από το Χίλτον είναι το Caravel. Ο Θεοδωρακόπουλος ο ίδιος μου έλεγε ότι τα πρώτα του μεγάλα βήματα τα οικονομικά τα έκανε έχοντας συνεταίρο έναν Εβραίο. Και δεν βλέπω το λόγο γιατί θα πρέπει ένεκα αυτού του, αν θέλετε, αγνώστου και περιέργου θρησκευτικού θέματος, που εγώ δεν είμαι εις θέση λόγω, δεν μπαίνω στα θεία κύριε, ούτε το θείο ή το δέχεται ή το δέχεται, δεν είναι, δεν αναλύεται το θείο, να δημιουργεί ένα τέτοιο τεράστιο πρόβλημα μεταξύ των λίγο λαών. Η πρότασή μου λοιπόν είναι, την επαναλαμβάνω, ότι θα έπρεπε οι πατέρες της Εκκλησίας να κάτσουν κάτω με τους πατέρες της εβραϊκής θρησκείας, τους αρχιραβίνους, και να πούνε, ρε παιδιά, δεν υπάρχει ένα πρόβλημα, να το επιλύσουν. Διότι όσο τα προβλήματα, κύριε Χούντα, δεν επιλύονται, μεγεθύνονται τα προβλήματα και φτάνουν σε ακρότητες, οι οποίες όταν ξεπεράσουν τη λογική και πάνε στο συνέστημα και το φανατισμό, το συναισθηματικό, το οποίο ξεφεύγει του ελέγχου της λογικής, τότε υπάρχει τραγωδία. Και δυστυχώς η χώρα μας αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια, θα έλεγα, οπερετική τραγωδία είμαστε. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή και σήμερα με τον Σωτήρη Σοφιανόπουλο, το χημικό και πρώην βιομήχανο και ιδιοκτήτη μιας μεγάλης εταιρείας στη Σκροπή, όπου ένας αγώνας τον οποίον και εκείνος και, αν θέλετε, πρωταγωνιστής στα θέματα του τραπεζικού συστήματος και ιδίως του νόμου 1083 του περιβόητου, όπως διαπιστώσετε σήμερα, μια απόφαση του Αριουπάγου δικαιώνει τις θέσεις αυτές και βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Βέβαια, η απόφαση αυτή του Αριουπάγου εκτιμάται ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Υπήρχε και υπάρχει βέβαια η κοινότητα πάντα από πίσω, η οποία κάποια στιγμή δεν θα μπορούσε να ανεχθεί αυτή τη διαφορά στο τραπεζικό σύστημα σε σχέση με το υπόλοιπο ευρωπαϊκό. Επίσης, την ίδια εφημερίδα, την εφημερίδα Express, όπου αναγράφονται αυτές οι δύο ειδήσεις σήμερα και την οποία στην αρχή της εκπομπής σας διαβάσαμε,
Επιβεβαιώνεται πάλι η άποψη του κυρίου Σωτήρη Σοφιανόπουλου, γιατί ή μάλλον όχι η άποψη, είναι διαπίστωση και εν πάση περιπτώσει ο αγώνας ο οποίος έχει γίνει γύρω από τους Έλληνες και την τυροφαγία, αναφερόμενος σε εκείνη την ποσόστοση του γάλακτος των 69 κιλών ανακεφαλή ετησίως. Είναι θέματα εκπομπών που προηγήθηκαν, απλώς σας τα αναφέρω τώρα για να δείτε ότι η δικαίωση έρχεται, ότι εδώ και ένα χρόνο αυτός ο αγώνας ο οποίος γίνεται, δεν ξέρουμε πόσο βέβαια ποσοστό οφείλεται από αυτή την εκπομπή και από αυτές τις θέσεις και από τον κύριο Σωτήρη Σοφιανόπουλο. Η ουσία όμως είναι ότι δικαιώνεται σε αυτές τις θέσεις του. Δείχνει ότι έχει μια τετράγωνη λογική, ότι έχει στοιχεία, ότι έχει αλήθειες τις οποίες το κανάλι και η εκπομπή αυτή δέχεται και γι' αυτό άλλωστε και τις παρουσιάζει πάντοτε με καλή διάθεση και με την ευθύνη που μπορεί να έχει αυτό έναντι των τηλεθεατών τους οποίους και υπηρετεί. Ευχαριστούμε που είστε και σήμερα μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εκπαιδευτικός καθηγητής υπογράφει ένα τέτοιο χαρτί, η ηθική πλέον αυτής της χώρας έχει φτάσει στο